Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Πώς είστε? Κάποιοι είναι δουλειά σήμερα, Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, μεταξύ ναι. των Αργιών. Εμείς είμαστε... Εσύ που είσαι? Εγώ που είμαι, ραντεβού είμαι. Καταλάβατε. Στο δικό μου κόσμο μάλλον. Το γνωρίζετε, το ξέρετε ότι κάποιες από αυτές τις εκπομπές είναι live on tape, γι' αυτό και δεν έχουμε και τηλεφωνικές γραμμές, όμως είμαστε εδώ ζωντανά. Γιατί είναι πρώτη φορά που ακούγεται η εκπομπή και είναι πρώτη φορά που κάνουμε αυτό το θέμα. Το οποίο σήμερα είναι, δεν ξέρω, επάθαμε ψυχολογικά όλοι, α. Και εγώ που το. Και εγώ που διάβαζα και είδα ένα βιντεάκι. Και ο γιος μου που το στείλα. Μαθαίνω και ο Βαγγέλης το ίδιο. Κανείς άλλος από το κοντρόλ. Να πάθω κι εγώ τώρα που. Όλοι νομίζουμε ότι έχουμε αυτό το σύνδρομο. Και γι' αυτό φέραμε την ειδικό. Καταρχήν να πούμε ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την. Πρωτοχρονιά. Έρχεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Έχει ακόμη μία εκπομπή ζωντανή πριν την πρωτοχρονιά που εσύ δεν θα είσαι. Και θα είναι η Μαρία Φροντίση Χαραλάμπου στη Δευτέρα. Οπότε μην μου κάνει. Να σου πω ότι λυπάμαι που δεν θα είμαι. Λυπάμαι. Δεν με πείθεις καν με πείσεις. Λοιπόν, θα σε βγάλουμε στο τηλέφωνο, λέει ο σκηνοθέτης. Θα σε ξυπνήσουμε από τις 9.30 να δούμε αν θα σ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε και είμαστε με την Αριστονίκη μας μετά. Και σήμερα είμαι σίγουρη πως όλοι θα έχετε πολύ ενδιαφέρον να μάθετε τι είναι επιτέλους αυτό το σύνδρομο Asperger. Πάμε Asperger. Να δούμε. Μάλιστα. Σε λίγο μιλάμε ανοιχτά για το σύνδρομο Asperger. Τι σημαίνει σύνδρομο Asperger? Ποια είναι τα συμπτώματα της συγκεκριμένης διαταραχής? Η διάγνωση στα κορίτσια είναι δυσκολότερη? Στην Κύπρο υπάρχει αυξητική τάση του Asperger? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με σύνδρομο Asperger? Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Είδες, ως κυκλέλια που κάνει την εκφώνηση, δυσκολεύεται να πει το Asperger, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο ακούμε συχνά. Είναι γερμανική λέξη. Ναι, είναι το όνομα του... νομίζω ήταν Γερμανός. Ναι, θα μας τα πει και Αριστονίκη. Θα μας τα πει Αριστονίκη ποιος ήταν. Εγώ διάβασα και διάφορα για αυτόν τον τύπο, ότι είχε πολύ κακή... Είναι ο παιδίατρος Hans Asperger, ο οποίος φημολογείται, δεν γνωρίζω αν ισχύει, ότι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχε κάνει πειράματα τα οποία θεωρούνται ναζιστικά. Κατάλαβα. Αλλά έχει βρει αυτό το πράγμα. Άρα έχει πάρει το όνομά του. Δεν φταίμε εμείς. Δεν το έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Πρώτη φορά. Εγώ το είχα ξανακούσει. Το είχαμε διδαχτεί στην εξελικτική ψυχολογία, αλλά τώρα το ξανακούω. Άρα τώρα το μαθαίνω έτσι καλά-καλά. Πάμε, έχουμε βρει ένα βιντεάκι. Με τα 22 συμπτώματα 22. Του συνδρόμου Asperger που μπορεί να παρατηρηθούν στους ενήλικες. Και αυτό είναι που κάναμε τη μετάφραση εγώ, την εκφώνηση ο Βαγγέλης και είμαστε σίγουροι. Τώρα μας πει να μας πει τον Νίκη ότι έχουμε. Εγώ και ο Βαγγέλης, δεν ξέρω εσένα. Και ο Λάζαρος που το έχει. Ένα λεπτό, πρέπει να τα έχεις και τα 22 συμπτώματα. Όχι, έχουμε αρκετά. Εμείς πάμε να το δούμε και θα δει. Δείτε το. Πραγματικά δεν νομίζω να έχει άνθρωπο που δεν έχει έστω 3 από αυτά τα 22 συμπτώματα του συνδρόμου Asperger στους ενήλικες. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να δούμε αν είμαστε. Συχνά σημάδια ή χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger σε ενήλικες. Παρεξηγημένος. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλώς δεν σε πιάνουν. Νιώθεις λες και έρχεσαι από άλλο πλανήτη. Αισθητηριακή ευαισθησία. Κάποιες φορές οι αισθήσεις σου είναι πολύ αιχμηρές ή έντονες. Η όραση, η αφή, η ακοή και η όσφρηση μπορεί κάποιες φορές να είναι ενοχλητικά δυνατές. Έντονα ξεσπάσματα θυμού. Μπορεί να συμβούν όταν νιώθεις παγιδευμένος. Παρόλο που συνήθως αποφεύγεις τέτοιες περιστάσεις, μπορεί να συμβεί όταν πιεστείς και νιώσεις άβολα να ξεσπάσεις με οργή. Ξεσπάσματα σε κλάμα. Μπορεί να συμβεί όταν νιώσεις καταπιεσμένος. Μετά που θα ξεσπάσεις σε θυμό, μπορεί να νιώσεις τρομερά ενοχλημένος και να κλαις ανεξέλεγκτα. Κλείνεστε στον εαυτό σας. Έρχονται στιγμές που δεν μπορείτε ούτε να μιλήσετε ούτε να κοινωνικοποιηθείτε. Κάποιες φορές μπορεί να προλαβαίνετε τις εκρήξεις με το να σιωπάτε τελείως και να αποσύρεστε. Όταν συμβαίνει αυτό, θέλετε να απομακρυνθείτε από τους ανθρώπους, να μείνετε ήσυχος και σιωπηλός μέχρι να ερεμήσετε. Αποφυγή. Δεν πάτε σε μέρη όπου φαντάζεστε πως θα είναι δύσκολο για εσάς να αντεπεξέλθετε κοινωνικά. Άνθρωπος της λογικής. Σκέφτεστε τα πάντα και τα αναλύετε. Βρίσκετε τα μοτίβα. Βλέπετε στα πάντα στη ζωή μοτίβα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενώνετε τα σημεία και να βρίσκετε πρωτότυπες ιδέες ή τρόπους να αντιλαμβάνεστε τους ανθρώπους και τον κόσμο. Είστε ανοιχτό βιβλίο.
Όταν νιώσετε άνετα, είστε υπερβολικά ανοιχτός και λέτε μόνο αλήθειες. Ομότητα και αμεσότητα. Τα λόγια σας είναι ίσια. Προτιμάτε την κυριολεκτική και άμεση επικοινωνία. Μπορεί να έχετε σύγχυση όταν οι άνθρωποι λένε πράγματα που δεν εννοούν, π.χ. ψεύτικη ευγένεια. Το να έχετε μια συνηθισμένη φιλία σας αποξενώνει. Νιώθετε μόνος και άδειος εσωτερικά όταν βρίσκεστε σε μια φιλία. Δεν μπορείτε να έχετε μια κανονική φιλία ή μαθαίνετε να συμπεριφέρεστε σε μια φιλία μέσω της κοινωνικής παρατήρησης. Διαλύοντας τα όρια. Όταν βρείτε ένα φίλο, τα όρια σας εξαφανίζονται. Μπορεί να γίνετε πολύ προσκολλημένοι ή πολύ αυταρχικοί. Δεν μπορείτε να συγκρατηθείτε. Αισθάνεστε άβολα με το κοινωνικό άγγιγμα. Δεν αγγίζετε τους άλλους ή, αν το κάνετε, δεν σας αρέσει στην πραγματικότητα. Μονότονος τόνος φωνής που είναι σαν υπνοτισμένος. Δυνατή αυτοπιθαρχία. Κολλάτε στις ρουτίνες και οι ιεροτελεστίες που έχετε επιλέξει. Το μυαλό σας να αδειάζει και να μένει κενό. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ξαφνιαστείτε ή όταν καταπιεστείτε. Παιδόμορφη φαντασία. Ένα κομμάτι σας δεν μεγαλώνει ποτέ. Όταν νιώσετε άνετα, εκφράζεστε με μια αθώα παιδικότητα ανεξαρτήτως σε ποια ηλικία είστε. Δεν τα καταφέρνετε με τα μαλλιά σας. Απλώς δεν μπορείτε. Δεν είστε καλός στο να φτιάχνετε τα μαλλιά σας και κατά καιρούς νιώθετε τα μαλλιά σας άβολα. Εκεντρικά ενδιαφέροντα. Ασυνήθιστα χόμπι ή συλλογές. Επαναλαμβανόμενες διατροφικές συνήθειες. Πάντα τρώτε τα ίδια φαγητά ή ακολουθείτε μια αυστηρή δίαιτα. Κάνετε αστείους θορύβους. Όταν νιώσετε άνετα, εκφράζεστε και με ήχους, όχι μόνο με λέξεις. Είστε άτεκτος σε σχέση με την ώρα και τον προγραμματισμό. Μπορεί να φρικάρετε αν τα σχέδιά σας αλλάξουν αναπάντεχα. Δεν σας αρέσει να αλλάζουν τα σχέδια. Η αργοπορία μπορεί να σας αγχώσει πολύ. Αυτό το βιντεάκι Αριστονίκη το βρήκαμε στο διαδίκτυο από μία πηγή που λέει ότι θα το βρω. Κάτσε να το βρω, σου πω. Γιατί okay. Έχει πράγματα που διαφωνείς, ε. Ναι. Πες μας, είδες. Είδες ειδού επιστήμων. Να μας, εγώ το βρήκα, ε. Τα παίρνω όλα πάνω μου. Όχι, εγώ το βρήκα. Δεν είναι να λες ότι τα παίρνεις πάνω σου. Απλά κάποια πράγματα τα έχουν και άνθρωποι που δεν είναι κατά ανάγκη. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα στοιχεία που είπαμε που μπορεί να τα υπάρχουν και χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε θέμα κοινωνικότητας. Λοιπόν, δεν είναι ειδικός που το έχει ανεβάσει. Mm-hmm. Είναι το κανάλι στο YouTube From Toxic to Love. Ναι. Και λέει Common Signs or Traits of Asperger Syndromes in Adults. Και βάζει και κάποια links μέσα. Εντάξει, το είδαμε. Τώρα επιβεβαιώνεται τη θεωρία μου. Ποια? Ότι μου έχει τυφλή εμπιστοσύνη, κακός. Γιατί σου το στείλα αυτό το βιντεάκι και σου είπα δες το αγκάνι για την εκπομπή και εσύ δεν πρέπει να το είδες και να μου πεις κάτι. Το πρέπει να το είδα, αλλά δεν έκατσα λίγο να τα ψάξω κιόλας. Τώρα θα μας πεις. Ναι. Άρα δεν είναι από επιστημονική πηγή το βιντεάκι. Μας απολογούμεθα στο κοινό μας. Κάποια πράγματα ισχύουν. Αλλά κάποια πράγματα... Αυτό είναι που στείλα και στο Λάζαρο και είναι σίγουρος. Ναι, κάποια πράγματα ισχύουν, αλλά είναι τόσα πολλά τα στοιχεία που έχει πει, που τουλάχιστον αυτά που έχω διαβάσει και αυτά που ξέρω, άρα να το πάρουμε ένα-ένα. Να το πάρουμε ένα-ένα. Σαν πάμε στο πρώτο, που λέει παρεξηγημένος. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλώς δεν σε πιάνουν. Νιώθεις λες και έρχεσαι από άλλο πλανήτη. Ναι. Εκτός από αυτό, να πούμε κάποια πράγματα, mm-hmm. ότι το Άσπερκερ στους ενηλικές, επειδή ακριβώς ζουν πολύ καιρό με αυτή τη διαταραχή, αυτό το σύνδρομο. Τι είναι πολύ καιρό? Από τον καιρό που γεννιούνται. Λοιπόν, έλα να σου πω, ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Πες μας λίγο πρώτα τι είναι το σύνδρομο Άσπερκερ και μετά θα τα πάμε αυτά. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να τα πάμε κατά DSM πρώτα, γιατί υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Κάποιοι δεν συμφωνούν ούτε καν με τον DSM, για να καταλάβεις πόσο περίεργα είναι τα πράγματα με το Άσπερκερ. Να πω λίγο έτσι ακριβώς όπως τα λέει. Είναι... Το DSM-5 είναι το εγχειρίδιο διάγνωσης ψυχιατρικών και ψυχολογικών διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, το οποίο θεωρείται αποδεκτό σε όλο τον πλανήτη ως επίσημο εγχειρίδιο διάγνωσης ψυχικών διαταραχών. Ωραία. Έχουμε ποιοτική απόκληση στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Δηλαδή, τα άτομα έχουν θέματα στο πώς να αλληλεπιδρούμε τους άλλους. Αν έχουμε δύο από τα τέσσερα τα οποία θα πω, οποιαδήποτε δύο από αυτά τα τέσσερα, πληρούμε αυτό το α κριτήριο. Πέστε.
Το πρώτο είναι εμφανής έκπτωση στη χρήση μη λεκτικών συμπεριφορών, δηλαδή δεν υπάρχει βλεμματική επαφή, εκφράσεις του προσώπου είναι κάπως διαφορετικές, ενώ ανέκφραστες ή κάπως διαφορετικές από τους συνήθεις τρόπους που εκφράζονται οι άνθρωποι. Mm-hmm. Στάσεις του σώματος έτσι κάπως πιο περίεργη. Αριστονική, ναι. Το σύνδρομο Asperger είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ναι. Okay. Γιατί αυτό πρέπει να το πω από την αρχή. Ναι. Το σύνδρομο Asperger είναι στο φάσμα του αυτισμού. Άρα είναι πιο ελαφριά μορφή, ίσως. Είναι μεγάλο το φάσμα και κάποιοι υπάρχουν και διαφωνία μεταξύ του υψηλής λειτουργικότητας αυτισμού και στο Asperger. Κάποιοι λένε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Okay. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Okay. Οπότε υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Άρα το σύνδρομο Asperger για το οποίο κάνουμε εκπομπή σήμερα είναι ένα σύνδρομο το οποίο βρίσκεται στο διαγνωστικό φάσμα του αυτισμού. Εντάξει. Ναι. Και μας λέει τώρα η Αριστονίκη τα συμπτώματα που με βάση τον DSM-5 είναι αυτά που κάνουν διάγνωση. Και πάμε, λέμε το πρώτο από τέσσερα, που λες άμα έχουμε τα δύο, τότε ίσως πληρούμε. Το πρώτο από το τέσσερα. Mm. Και αποτυχία στην ανάπτυξη σχέσεων με συνομιλίκους. Αυτό είναι το ένα κριτήριο. Μετά, αποτυχία στην ανάπτυξη σχέσεων ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο που βρισκόμαστε. Μετά, έλλειψη αυθόρμητης αναζήτησης μοιράσματος, δηλαδή δεν βγαίνει αυθόρμητα να μοιραζόμαστε. Δεν έχουμε την ανάγκη να κάνουμε παρέα με άλλους ανθρώπους. Και έλλειψη κοινωνικής και συναισθηματικής αμοιβαιότητας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα, συναισθήματα με άλλους κοινωνικά και γενικότερα συναισθήματα. Άρα μας. Πρέπει να έχεις δύο από αυτά τα τέσσερα αυτά για τα να πληρείς αυτό. Το ένα κριτήριο. Το πρώτο κριτήριο. Πάμε στο β. Εντάξει, εγώ από αυτό δεν έχω κανένα. Ωραία. Για παράδειγμα. Ούτε εσύ νομίζω. Όχι. Ούτε ο Βαγγέλης. Πολύ ωραία. Ούτε καν. Παρακάτω, ναι. Πάμε στο δεύτερο. Περιορισμένα επαναληπτικά και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Mm. Δηλαδή, ένα από τα τέσσερα. Ένα από αυτά τα τέσσερα. Ενασχόληση με περισσότερα ή ένα στερεότυπα και περιορισμένα πρότυπα ενδιαφέροντος δραστηριοτήτων. Εμφανής άκαμπτη προσκόλληση σε συγκεκριμένες ρουτίνες. Άκαμπτα σημαίνει ότι δεν μπορώ να μην κάνω αυτό που τη ρουτίνα που κάνω. Αυτό το έχω. Ωραία. Ένα παράδειγμα από αυτό, δηλαδή, τι, ότι θα ξυπνάς κάθε μέρα σε 7 η ώρα, αν ξυπνήσεις 7 και 5 κάτι πρέπει να κάνω λάθος. Συγκεκριμένα πράγματα. Mm. Έχω συγκεκριμένη ρουτίνα που δεν μπορώ να τα κάνω με άλλη σειρά. Okay. Καταλάβες. Και πρέπει να κάνω συγκεκριμένα πράγματα συγκεκριμένες ώρες. Έτσι έχω καταλήξει, έχω καταντήσει, που σας έλεγα και την άλλη φορά, να παίρνω τις βιταμίνες που μου συνταγογράφησε γιατρός για να μην τις παίρνω για 1,5 χρόνο και να πάθω τοξίκωση από τις βιταμίνες. Έτσι αυτό όμως μπορεί να είναι ψυχαναγκασμός και να αυτό. Τον μπερδεύεις με το προσκόλληση σε ρουτίνες. Προσκόλληση σε ρουτίνες είναι, παιδί μου, σου λέει ο άλλος πρέπει να κάνω αυτό και αυτό και αυτό και να το αλλάξει τη σειρά να στατώνεται. Ναι, δεν είναι flexible, δεν είναι ελαστικό. Ακριβώς, είναι ψυχαναγκασμός. Δηλαδή κάνει κάτι, πλένω τα χέρια μου. Ο Asperger, στο Asperger έχει ψυχαναγκασμό. Μπορεί να αναπτυχθεί μετά κάποια στιγμή να αναπτύξει διαταραχή. Καταλάβετε γιατί φέρνουμε την Αριστονίκη στην εκπομπή. Όταν είναι για θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα καινούργια ευρήματα και την έρευνα, έρχεται κάποιος ο οποίος ασχολείται, είναι μέσα στο θέμα και είναι... κάνει σοβαρή δουλειά. Εγώ έκανα πολύ επιφανειακή δουλειά για αυτή την εκπομπή. Γιατί ξεπροσθέσουν εσύ. Εντάξει, άρα τώρα θα μάθω. Δεν έμαθα ναι. Διαβάζοντας, τώρα θα μάθω. Λοιπόν, πάμε. Στερεότυποι κινητικοί μανιερισμοί. Δηλαδή, κάνουμε κινήσεις οι οποίες είναι στερεότυπες και είναι ίδιες. Μπορούμε να κάνουμε έτσι, ας πούμε. Ή να κάνουμε διάφορα πράγματα. Συνέχεια. Υπάρχει μια ωραία σειρά, το The Good Doctor, που είναι mm-hmm. καινούργια σειρά, που ο πρωταγωνιστής είναι ένας χειρουργός που είναι αυτιστικός, όμως τα έχει αυτά τα στοιχεία mm-hmm. που λες με τους μανιερισμούς. Mm-hmm. Το ψάξετε να το δείτε. Ναι. Και επίμονη ενασχόληση με μέρη κάποιου αντικειμένου. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να πάρω το σβηστηράκι και να ασχολούμαι με το μικρό πραγματάκι που έχει επάνω. Μια λεπτομέρεια. Με λεπτομέρεια. Ναι. Να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Ή να πηγαίνω πάνω στο χαλί, να υπάρχει στο σπίτι μου ένα χαμό, αλλά να πιάνω ένα Όλοι μικρό... Όλοι έχει εντοπίσει ο σκηνοθέτης μας τον εαυτό του. Ένα μικρό... Όλοι εντοπίζονται εδώ μέσα. Θα πάθουμε πως θα πάθουν οι φοιτητές της ιατρικής και της ψυχολογίας, οι οποίοι θα διαβάζουν για μια διαταραχή, για μια σέρα, νομίζω ότι έχουν όλα τα συμπτώματα. Λοιπόν,
Δεν υπάρχει καθυστέρηση στο λόγο, ούτε στη γνωστική ανάπτυξη, στο Άσπεργκερ. Άμπρα. Δηλαδή τα παιδιά με σύνδρομο Άσπεργκερ μιλάνε κανονικά στην ώρα τους. Όλα τα φυσιολογικά. Ναι. Κυβερνάνε τα στάδια ανάπτυξης όσον αφορά στην ομιλία κανονικά. Ενώ τα παιδιά στον αυτισμό μπορεί να μην μιλήσουν, μπορεί να μιλήσουν πιο αργά. Okay. Άρα αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε, ότι ναι, δεν υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον DSM. Πάρα πολλοί δεν συμφωνούν με τον DSM. Λένε ότι είναι πολύ δύσκολο γενικότερα να... Τα κριτήρια είναι κάποιο, έχουν κάποιο θεματάκι και συμφωνούν με τον Γκίλμπερκ. Ποιος είναι ο Γκίλμπερκ? Είναι τα διαγνωστικά κριτήρια κατά Γκίλμπερκ. Είναι ένας ερευνητής ο οποίος έχει κάνει το 1991 κάποια διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή Άσπεργκερ. Λοιπόν, και λέει ο Γκίλμπερκ, δυσκολίες στην αλληλεπίδραση με συνομιλίκους, αδιαφορία για επαφές με συνομιλίκους, δυσκολία στην ερμηνεία των κοινωνικών σημάτων. Κοινωνικά και συναισθηματικά το άτομο έχει γενικά ένα περιορισμένο εύρος, δεν θέλει να έχει πολλές επαφές, αποκλεί άλλες δραστηριότητες, δηλαδή μπορεί να κάνει μόνο μια δραστηριότητα και να μην τον ενδιαφέρουν άλλες δραστηριότητες, έχει αιμονή στην επανάληψη και γενικά μαθαίνει κάτι μηχανικά χωρίς απαραίτητα να κατανοήσει το νόημα αυτού που μαθαίνει ή να γνωρίζει γιατί το κάνει. Εντάξει. Τώρα, μετά έχουμε ψυχαναγκαστική ανάγκη για ρουτίνες και ενδιαφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του. Το φαγητό, ας πούμε, παράδειγμα. Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, να λέει ότι εγώ δεν μου αρέσει να τρώω εδώ. Θέλω να τρώω εκεί πέρα. Ή να τρώω μόνο αυτό. Ή που αυτό δυσκολεύει τη λειτουργικότητά του. Σωστή. Και σε όλους τους μυς της καθημερινότητάς του. Και αυτά επηρεάζουν όχι μόνο αυτόν, αλλά και τους άλλους. Και από εκεί και πέρα έχουμε ιδιομορφίες στην ομιλία και στη γλώσσα. Μπορεί να υπάρξει, λέει, καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη. Να υπάρχει ένας επιφανειακά τέλειος εκφραστικός λόγος, αλλά κατ' ουσία να υπάρχει πρόβλημα στην κατανόηση κυριολεκτικών και μεταφορικών εννοιών. Να παρερμηνεύει, δηλαδή, τα μηνύματα, τα κυριολεκτικά, τα μεταφορικά μηνύματα, να μην τα αντιλαμβάνεται. Οπότε, δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μάθει ένα κείμενο παπαγαλία που λέμε, να αποστηθήσει ένα κείμενο χωρίς απαραίτητος να καταλάβει το νόημα από το κείμενο. Σωστά. Ναι, απλά το λέει. Απλά το λέει ή του λες κάτι και το παίρνει της μετρητής. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να σημαίνει αυτό που του είπες. Okay. Έτσι. Okay. Έχει μια σχολαστική γλώσσα, δηλαδή μιλάει έτσι με ένα πολύ σχολαστικό τρόπο, περίεργη προσοδεία και πολλές φορές έχει μια ιδιορυθμία στη φωνή του. Και επίσης, είπαμε ξανά, έκπτωση στην ικανότητα κατανόησης. Όταν λες ιδιορυθμία στη φωνή του... Μπορεί να κάνει ήχους ή τέλος πάντων να κάνει λαρυγγισμούς, ας πούμε, να παίρνει έτσι ένα ύφος, να μιλά στον άλλο με ένα ύφος, λες και παίζει θέατρο, ενώ δεν παίζει θέατρο. Ναι. Αυτό είπε ο Λάζαρος ότι το έχει. Και το έχει, ναι. Εντάξει, αυτό όμως δεν το έχει στην καθημερινότητά του. Δεν το κάνει για πλάκα. Μπορεί να το κάνει για πλάκα. Δεν, είναι... δεν νομίζω ότι το μωρό έχει σύνδρομο. Ναι. Το παιδί έχει σύνδρομο Άσπεργκερ και ούτε ο Ευαγγέλης έχει, ούτε εγώ έχω. Καλά, είδες ότι είχα δίκιο. Μάλλον είδες ότι είχα δει το βίντεο αυτό και το έχω πάρει πολύ στα σοβαρά και σου λέγα το έχω κι εγώ. Λοιπόν, τελείωσε με τα ζευτόνα. Πάμε να δούμε το βίντεο να επανορθώσουμε. Όχι, ναι. Έχω ακόμα ένα κατά Γκίλμπερκ. Είδατε ότι ο Γκίλμπερκ είναι πολύ σχολαστικός. Έχει ακόμα ένα κριτήριο. Mm-hmm. Προβλήματα στη μη λεκτική επικοινωνία. Δεν χρησιμοποιεί χειρονομίες. Έχει αδεξιότητα στη γλώσσα του σώματος. Δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα του σώματος ο άλλος. Δηλαδή, ότι ο άλλος μπορεί, ας πούμε, να νιώθει άβολα ή τέλος πάντων να ενοχλείται. Και γενικά έχει ένα ιδιόρυθμο και σκληρό βλέμμα. Είναι με όλους ο ίδιος. Εντάξει. Επίσης έχουμε κινητικές αδεξιότητες και χαμηλές επιδόσεις στα νευροαναπτυξιακά τεστ. Κατά Γκίλμπερκ. Ο Γκίλμπερκ λοιπόν είναι αυτός που οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί και ερευνητές εμπιστεύονται με βάση τα κριτήριά του για το Άσπεργκερ. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τον DSM.
Χωρίς να σημαίνει ότι... Γενικά, το DSM όσον αφορά στην εξελικτική ψυχοπαθολογία έχει αρκετές αποκλίσεις, ναι, από τους ακαδημαϊκούς. Όντως, είναι αλήθεια, ναι, αυτό. Ναι. Ίσως παίζει ρόλο και το ότι αρκετοί παιδίατροι στην Αμερική χρησιμοποιούν τον DSM. Το DSM χρησιμοποιείται και από μη ψυχολόγους και από μη ειδικούς, ίσως και αυτό. Λοιπόν, θέλεις να πάμε πίσω σε ένα-ένα τα συμπτώματα, γιατί μπορεί να έχουμε μπερδέψει τον κόσμο. Έχω έγνοια. Εγώ τώρα νιώθω άσχημα που. Πάντως, εγώ μπερδεύτηκα. Μη ελεγμένο βιντεάκι. Μήπως δηλαδή και η διάγνωση είναι πάρα πολύ δύσκολη να γίνει. Πάρα πολύ. Μόνο ειδικός θα κάνει διάγνωση. Η διάγνωση είναι από τα πιο δύσκολα στο Asperger. Κάνουμε για να είμαστε, ας πούμε, σχεδόν βέβαιοι, μετά τα 5 έτη μπορούμε να γίνει διάγνωση σε ένα παιδί ότι έχει Asperger. Και επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το φάσμα και πάρα πολλές οι δυσκολίες, μπορεί εύκολα να μπερδευτείς. Και επειδή τα άτομα με Asperger είναι και όσο επιτοπλίστο, η νοημοσύνη τους είναι υψηλή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άτομα με Asperger που μπορεί να έχουν είτε οριακή νοημοσύνη, είτε και χαμηλή νοημοσύνη, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, κρύβονται. Μπορεί εύκολα να κρυφτούνε, γιατί αναγνωρίζουν ότι διαφέρουν από τους άλλους, κρύβονται και μπορεί να μην τους καταλάβεις. Και επειδή αυτό έχει να κάνει με την κοινωνικότητα, μπορεί τα παιδιά να είναι με άλλα παιδιά, mm-hmm, να φαίνεται ότι έχουν φίλους, αλλά να είναι επιφανειακά μαζί τους. Και επειδή είναι φρόνημα και ήσυχα παιδιά, να μην το καταλάβεις ότι έχουν κάτι τέτοιο. Οπότε γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολη η διάγνωση. Πρέπει να πάει στο σχολείο κανονικά, στην πρώτη δημοτική, ναι, λες, ναι, τα 5-6 χρόνια εκεί. Λοιπόν, πάμε πίσω στο. Βάλε στην πρώτη φωτογραφία, Ευαγγελή. Λέει, το πρώτο που λέει, παρεξηγημένος. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλώς δεν σε πιάνουν, νιώθεις ότι λες και έρχεσαι από άλλο πλανήτη. Νομίζω αυτό να το φύγουμε. Δεν είναι σύμπτωμα αυτό. Είναι πολύ, ναι, γενικευμένο. Είναι πολύ γενικευμένο, ακριβώς γιατί μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, μπορεί να βιώνει οποιοδήποτε θέμα. Εντάξει, πάμε στο δεύτερο. Χι στο πρώτο λοιπόν. Αισθητηριακή ευαισθησία. Κάποιες, ναι, φορές οι αισθήσεις σου είναι πολύ αιχμηρές ή έντονες. Η όραση, η αφή, η ακοή και η όσφρηση μπορεί κάποιες φορές να είναι ενοχλητικά δυνατές. Ναι, υπάρχει καινούργια έρευνα, μόλις τη βρήκα, δηλαδή χθες τη βρήκα. Το παιδί με αισθητηριακή ευαισθησία, λέει, έχει αισθητηριακή ευαισθησία και γι' αυτό χρειάζεται εξειδικευμένη παρέμβαση μέσω της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Υπάρχει μια θεραπευτική μέθοδος που λέγεται αισθητηριακή ολοκλήρωση. Πώς το λένε στα αγγλικά? Δεν μου λέει. Ναι. Θα σου το πω να το βρω. Επειδή μετά έχω υπόψη, υπάρχει στην Κύπρο αυτή η μέθοδος, αν γνωρίζεις? Δεν γνωρίζεις? Δεν γνωρίζω. Okay. Δεν γνωρίζω. Μπορεί και να υπάρχει, εγώ να μην το γνωρίζω. Βοηθιέται πάρα πολύ το παιδί όταν γενικότερα κάνει μεθοδολογία αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Mm-hmm. Υπάρχει ευαισθησία και στους θορύβους και γενικότερα στην σύλληψη του τρόπου που οι αισθήσεις του αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα. Αυτό υπάρχει. Άρα το δεύτερο σύμπτωμα ισχύει. Πάμε στο τρίτο. Έντονα ξεσπάσματα θυμού μπορεί να συμβούν όταν νιώθεις παγιδευμένος. Παρόλο που συνήθως αποφεύγεις τέτοιες καταστάσεις, μπορεί να συμβεί όταν πιεστείς και νιώσεις άβολα, να ξεσπάσεις με οργή. Αυτό συμβαίνει σε οποιονδήποτε. Άρα αυτό συμβαίνει σε όλους. Κοινό για όλους. Χ. Χ και σε αυτό. Πάμε στο τέταρτο. Ξεσπάσματα σε κλάμα μπορεί να συμβεί όταν νιώσεις καταπιεσμένος. Μετά που θα ξεσπάσεις σε θυμό, μπορεί να νιώσεις τρομερά ενοχλημένος και να κλαις ανεξέλεγκτα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Μπορεί να το πάθει και ένα τρίχρονο, τετράχρονο για άλλους λόγους. Εντάξει, μιλάει για ενήλικες όμως εδώ. Εντάξει. Ναι. Είναι πολύ ευρύ. Μπορεί να το πάθει ερωτηματικό. Ένας ενήλικας ο οποίος περνά κάτι άλλο στη ζωή του. Ναι. Μήπως συμβαίνει στα άτομα με Asperger πιο συχνά, γιατί είναι η δυσκολία διαχείρισης των διακοινωνικών σχέσεων? Μπορεί να συμβαίνει πιο συχνά, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό. Άμα το έχεις, σημαίνει έχεις Asperger. Έχεις Asperger. Οκ. Άρα χ και στο 4. Πάμε στο 5. Μπορεί, για να μην παρεξηγούμαστε, όλα αυτά που είπε το βίντεο τα έχει ένα άτομο με Asperger. Αλλά δεν είναι κριτήρια για να δούμε αν έχουμε Asperger. Για τη διάγνωση. Γιατί τα κριτήρια είναι αυτά που είπαμε. Κατά DSM ή κατά Gilbert. Mm-hmm. Ναι, αγάπη, μα το βίντεο είναι απλό, είναι για τον κόσμο. Απλά έτσι όπως υπόθηκε. Και είναι προφανώς για να ευαισθητοποιήσει κάποιος να πάει σε έναν ειδικό, να τους εξέλεξει. Συμφωνώ απόλυτα. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει. Εγώ το είπα όμως γιατί έτσι όπως υπόθηκε, θα μπορούσε κάποιος ο οποίος δεν είναι ειδικός να το δει το βίντεο και να πει. Έχω τα όλα αυτά, άρα έχω Asperger. Γι' αυτό σου λέω, έκανα λάθος που το πήρα αυτό έτσι άσκεπτα.
Εντάξει. Παραδέχομαι. Έκανα λάθος. Δεν πειράζει. Απολογούμε. Τα λέμε αυτά. Γι' αυτό τώρα το διορθώνουμε. Φυσικά, για να... ναι. Λοιπόν, πάμε στο 5. Κλείνεστε στον εαυτό σας. Έρχονται στιγμές που δεν μπορείτε ούτε να μιλήσετε ούτε να κοινωνικοποιηθείτε. Συμβαίνει, όπως έχω πει, όπως είδαμε και από τα κριτήρια, συχνά στα άτομα με... Συμβαίνει πολύ συχνά στα άτομα με Asperger, λιγότερο συχνά όμως σε ανθρώπους που δεν έχουν Asperger. Ναι. Άρα, αν περνούμε μια δύσκολη φάση και έχουμε κλειστεί στον εαυτό μας, δεν σημαίνει ότι έχουμε Asperger. Μπορεί να μην θες να μιλήσει κανένα. Συμβαίνει, ναι. Ναι. Λοιπόν, φυσικά. Το 6 τώρα λέει αποφυγή. Δεν πάτε σε μέρη που φαντάζεστε πως θα είναι δύσκολο για εσάς να ανταπεξέλθετε κοινωνικά. Αυτό θα μπορούσε να το δεις και σε μια κοινωνική φοβία. Άρα, μπράβο, σε μια άρα γι' αυτό φεύγει ως exclusive, ως αποκλειστικό σύμπτωμα του Asperger's. Πάμε στο 7. Άνθρωπος της λογικής. Σκέφτεστε τα πάντα και τα αναλύετε. Και αυτό θα μπορούσε να μην είναι Asperger's. Χ και σε αυτό. Τα έχω κάνει. 8. Ας βρεθεί. Λέει, βρίσκετε τα μοτίβα. Βλέπετε τα πάντα στη ζωή μοτίβα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενώνετε τα σημεία και να βρίσκετε πρωτότυπες ιδέες ή τρόπους να αντιλαμβάνεστε τους ανθρώπους και τον κόσμο. Δημιουργικότητα είναι αυτό. Αυτό είναι δημιουργικότητα. Άρα ούτε αυτό είναι. Το έχουν τα άτομα που είναι. Ναι, αλλά είναι πιο δημιουργικά, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος είναι τέτοιος. Δεν πειράζει. Είναι καλή ευκαιρία που έκαμε εγώ τον λάθος για να το περάσουμε το μήνυμα ότι δεν. Ό,τι βρούμε στο διαδίκτυο το παίρνουμε άκρητα και θεωρούμε ότι αυτό είναι επιστημονική γνώση επειδή ήταν αναρτημένο online. Εντάξει. Είναι μια καλή ευκαιρία. Λοιπόν, το 9. Είστε ανοιχτό βιβλίο, λέει. Όταν νιώσετε άνετε, είστε υπερβολικά ανοιχτός και λέτε μόνο αλήθειες. Επειδή το έχω εγώ αυτό. Εντάξει. Δεν είναι απαραίτητο, Υπάρχουν και άτομα που δεν μπορούν καθόλου να μιλήσουν για τον εαυτό τους και έχουν. Και έχουν Asperger's. Άρα ούτε αυτό είναι σύμπτωμα. 10. Να πιω λίγο το τσίλι. Και επίσης, ναι, 10. Ομότητα και αμεσότητα, είναι αυτό. Mm-hmm. Ναι. Ομότητα και αμεσότητα. Τα λόγια σας είναι ίσια. Προτιμάτε την κυριολεκτική και άμεση επικοινωνία. Μπορεί να έχετε σύγχυση όταν οι άνθρωποι λένε πράγματα που δεν εννοούν. Παραδείγματος χάρη όταν δείχνουν ψεύτικη ευγένεια. Άλλο είναι να μην καταλαβαίνω ότι ο άλλος με κοροϊδεύει και έχει ένα προσωπείο εκείνη την ώρα γιατί θέλει να δείξει κάτι δικό του. Mm-hmm. Και άλλο είναι να το καταλαβαίνω, αλλά να μην το αντέχω. Εντάξει, λέει, μπορεί να έχετε σύγχυση, άρα να μην το καταλαβαίνετε. Να μην το καταλαβαίνετε, ναι, αυτό σημαίνει. Εντάξει, ναι. Γνωστική σύγχυση. Άρα αυτό ίσως ναι. Ναι, ίσως ναι. Αυτό ναι. Ναι. Τον blindness ναι, εγώ έχω μόνο τον blindness, το κομμάτι, και δεν έχω τον direct. Δηλαδή, μιλώ ομά και άμεσα και τα λόγια μου είναι ίσια, αλλά δεν καταλαβαίνω ποτέ κάποιος λέει πράγματα που δεν τα εννοεί. Το κομμάτι του Asperger's έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούν να διαχωρίσουν τα άτομα με σύνδρομο Asperger τις κοινωνικές συμβατικότητες. Yeah. Δηλαδή ότι αυτή την ώρα μου λέει ότι δεν πειράζει. Ας πούμε για παράδειγμα να πάρει τηλέφωνο κάποιος και να πει ενοχλώ και να πει όχι δεν ενοχλείς. Mm-hmm. Και να κάτσει να μιλάει μια ώρα στο τηλέφωνο ενώ όντως δεν ενοχλεί. Δεν αντιλαμβάνονται κάποια υπάρχουν τα ψέματα ευγενίας. Πρέπει να πει τα πράγματα κουτσιά κουτιά. Όπως είναι. Κουτσιά, κουτιά καθαρισμένα για να τα καταλάβω. Πάμε στο 11. Λέει, το να έχετε μια συνηθισμένη φιλία σας αποξενώνει. Νιώθετε μόνος και άδειος εσωτερικά όταν βρίσκεστε σε μια φιλία. Δεν μπορείς να έχεις μια κανονική φιλία ή μαθαίνεις να συμπεριφέρεσαι σε μια φιλία μέσω της κοινωνικής παρατήρησης. Κάπως σαν να ισχύει σύμφωνα με το περίεργο. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει νομίζω. Αυτό ισχύει. Ναι. Α, βρήκαμε και κάποιο ισχύει. Πάμε στο 12. Διαλύοντας τα όρια. Όταν βρείτε ένα φίλο, τα όρια για εσάς εξαφανίζονται. Μπορείτε να γίνετε πολύ προσκολλημένοι ή πολύ αυταρχικοί. Δεν μπορείτε να συγκρατηθείτε. Ισχύ. Αυτό ισχύει. Ισχύ. Μα να μου ρε, έχει μείνει κάπου ισχύου. 11, 12. Πάμε στο 13. Αυτό νομίζω ισχύει, ρε. Αισθάνεστε άβολα με το κοινωνικό άγγιγμα. Ναι, ναι, ισχύει. Δεν αγγίζετε τους άλλους ή αν το κάνετε, δεν σας αρέσει στην πραγματικότητα. Και αυτό ισχύει. Δηλαδή, έχει ανθρώπους που πας να τους κάνεις χειραψία και δεν δίνουν εύκολα το χέρι τους. Ή άμα το δώσουν, είναι πολύ. Χαλαρό. Με το ζόρι. Σκληρή χειραψία. Ναι, και λες, ας πούμε, είναι αγενής αυτός. Όχι, μπορεί να δυσκολεύεται με το κοινωνικό άγγιγμα. Δεν σημαίνει. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, λέει ο Βαγγέλης. Όταν μια γυναίκα είναι έγκυος, τι κάνει. Δεν θέλει να αγγίξει την κοιλιά της. Ναι, στην κοιλιά της ναι. Αλλά μιλάμε συνήθως για αγγίγματα στο χέρι ή αγγίγματα στο στόμα. Εμένα τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια κοπέλα που
Δεν ήταν στη φοιτητή, μου τη γνώριζα στις σπουδές, η οποία δεν μπορούσε να αγγίξει το χέρι. Ενώ τη μιλούσα και μου λέει: με ενοχλεί να με αγγίζει το χέρι. Και τότε μου είχε φανεί παράδοξο. Αλλά τώρα ίσως, δεν λέω η κοπέλα ότι είχε Άσπεργκερ, ότι έχει Άσπεργκερ, αλλά ίσως να ήταν και αυτό κάτι. Μπορεί. Λοιπόν, πάμε στο 14. Μονότονος τόνος φωνής που είναι σαν υπνοτισμένος. Αυτό ισχύει. Απαναγία, μην βρέμε που ισχύει. Πάμε στο 15. Δυνατή αυτοπιθαρχία. Κολλάτε στις ρουτίνες και ερωτελεστίες που έχετε επιλέξει. Και αυτό ισχύει. Μάλιστα. Πάμε στο 16. Το μυαλό σας σαν να αδειάζει, το μυαλό σας να αδειάζει και να μένει κενό. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ξαφνιαστείτε, όταν καταπιεστείτε. Ισχύει. Ισχύει για όλους. Ισχύει για όλους αυτό. Άρα δεν είναι μόνο στο Άσπεργκερ. Όλοι μπορεί να παλαβώσουν όταν τους βάλουν τις φωνές ή όταν σοκαριστούν. Ακριβώς. Άρα δεν είναι μόνο για το Άσπεργκερ. Άρα το 15 το κάνουν αρχή. 17. Παιδόμορφη φαντασία. Ένα κομμάτι σας δεν μεγαλώνει ποτέ. Όταν νιώσετε άνετα, εκφράζεστε με μια αθώα παιδικότητα ανεξαρτήτως ηλικίες. Αυτό συμβαίνει. Ξέρεις πόσους ξέρω. Κι εγώ. Κι εγώ. Άρα και το 17 φεύγει. Δεν είναι αυτό απαραίτητος. Το 18 θα γελάσουμε λίγο. 18. Αυτό το... δεν τα καταφέρνετε με τα μαλλιά σας. Απλώς δεν μπορείτε. Δεν είστε καλός στο να φτιάχνετε τα μαλλιά σας. Και κατά καιρούς νιώθετε τα μαλλιά σας άβολα. Ας πούμε ο σκηνοθέτης... Στο λόγιζα τη διάγνωση. Αυτό το σου έλεγα. Χωρίς μαλλιά τη διάγνωση. Λόγιζα όταν είχες μαλλιά σου, καλός με τα μαλλιά σου. Ήταν καλός με τα μαλλιά σου. Αυτό ισχύει. Όχι. Όχι. Χ και σε αυτό. Λοιπόν. Άρα έχω άσπιγγες. Όλα αυτά στο οποία είχα δεν είναι. Και εγώ δεν τα καταφέρνω με τα μαγιά μου. Πρέπει να πω κομμωτήριο. Φύγετε τώρα που, τη, που, το, τώρα που μιλάτε τα μαλλιά σου. Δεν τα καταφέρνω. Φύγετε από το ακουστικό. Έτσι, μόλις μπράβο. Καλό κορίτσι. Το 19. Πάμε στο 19. Εκκεντρικά ενδιαφέροντα, ασυνήθιστα χόμπι ή συλλογές. Ναι. Ναι, αυτό ναι. Και πες μας ένα κεντρικό ενδιαφέρον, αυτό που είπες ότι μπορεί να κρατάει το σβηστεράκι και να ασχολείται με ένα σημείο από το σβηστεράκι και να προσπαθεί πόση ώρα να το... Όχι, αυτό είναι μονή με μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια από ένα αντικείμενο. Mm-hmm. Μπορεί, ας πούμε, κεντρικό ενδιαφέρον να μαζεύει, ξέρω εγώ, τρίχες από γάτους. Λέω εγώ τώρα. Κάποιος που φυλάει όλες τις αποδείξεις και μου έχει αποδείξεις 10 ετών, έχει άμα κεντρικό ενδιαφέρον. Άμα είναι Ελλαδίτης, δεν έχει τίποτα. Ω, Κυπρέος, Κυπρέος, Κυπρέος. Καλό. Ακριβώς. Επειδή στην Κύπρο δεν μας το κάνουν αυτό με τις αποδείξεις. Λέει, αν είναι Κυπρέος, αν είναι Κύπρος αν και τι είναι Κυπρέος, κάτι πρέπει να έχει. Δεν προδίδω ποιος φυλάει αποδείξεις από τον γκάλερι. Δεν προδίδω κανένα. Λοιπόν. Κοίταξε, είναι η άποψη ότι εγώ το είχα παλιά με τις αποδείξεις από τις πιστωτικές κάτι. Δεν τυχόν και γίνει κάποιο λάθος, να μπορώ να έχω απόδειξη. Να μπορώ να... ξέρω εγώ. Μετά μου πέρασε. Κοίταξε να δεις, δεν είναι κακό. Δεν είναι απαραίτητα απλά να έχει κάποιο νόημα αυτό που κάνεις. Δηλαδή, αν μαζεύεις τις αποδείξεις για ένα συγκεκριμένο σκοπό... Όπως στην Ελλάδα. Ναι. Έχει νόημα. Εάν τα μαζεύεις απλά γιατί έτσι, χωρίς να τα χρειαστείς ποτέ, τότε... Αν το κάνει κάποιος από ανασφάλεια, μην τυχόν και γίνει λάθος με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές περισσότερο. Εντάξει, έχει μια λογική. Έχει μια λογική είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι. Ναι. Ειδικά προτού γίνει αυτή η αυτοματοποίηση που όταν ψώνεις με μια πιστωτική κάρτα σου έρχεται. Τώρα σου έρχεται μήνυμα στο κινητό που παραμένει το μήνυμα ότι στο τάδε μέρος έχει ξοδέψει τόσα λεφτά. Προσπαθώ να σε βγάλω, μάνα μου, υγεία, αλλά μου λέει σοβαρά την απόδειξη από ένα ψωμί και ένα γάλα. Μπορεί να την κρατάω 3 μήνες. Όχι, αυτό. Έχει ένα από τα συμπτώματα. Πρέπει να τα έχει όλα όμως για να διαγνωστείς. Λοιπόν, πάμε στο 20. Επαναλαμβανόμενες διατροφικές συνήθειες. Πάντα τρώτε τα ίδια φαγητά ή ακολουθείτε μια αυστηρή δίαιτα. Θυμάσαι πέρσι που τρώγαμε μαζί. Εγώ δεν έφερνα κάθε μέρα το ίδιο φαγητό. Ναι, να μην σας περιγράψουμε καλύτερα αυτό το φαγητό που έφερνε η Θέκλα Πετρίδου. Δεν... Γιατί, περιγράψτε μας. Τι να σου περιγράψω, ότι δεν σου τράβαγε το μάτι καν, αντιθέτως. Έτρωγα κάθε μέρα τα ίδια. Είτε φακές, φακόρι ζώο. Χυλός. Χυλό με γιαούρτι. Είτε κοινόα, σκούρο, μαγειρεμένο με ντομάτα. Έκανες όμως κάποια συγκεκριμένη διατροφή.
Ναι, μάνα, μα λέει, η διατροφή μου δεν έλεγε κάθε μέρα τα ίδια. Αλλά επειδή βαριόμουν εγώ να ασχολούμαι. Εντάξει, το έκανες από βαρεμάρα. Έβαζα τον μάνα, έλεγα στον αγαπημένο μου σύζυγο να φτιάξει την Κυριακή μεγάλη ποσότητα από το φαγητό που έτρωγε και μετά έβαζα κάθε μέρα στο τάπερ μου και έφερνε. Γίνεται για διατροφικούς λόγους και γιατί βαριέσαι να φτιάχνεις φαγητά για μια συγκεκριμένη στιγμή. Μπορώ όμως να τρώω συνέχεια τα ίδια. Εντάξει, κατά καιρούς μου τη δίνει και λέω ας φάμε κανένα φαγητό. Μιλάμε για άτομα τα οποία δεν μπορούν να φάνε κάτι εκτός από μακαρόνια, εκτός από τυρί, εκτός από φέτα. Σε κάποιο μωρά όμως υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Αλλά πριν τα 5, που μπορεί να είναι και στάδιο αναπτυξιακό και να φύγει μετά. Που σου λέει θέλω μόνο πατατούλες τηγανητές, δεν θέλω άλλα πράγματα. Ναι, που και τρώνε, εγώ ξέρω μωρό που έτρωγε μόνο κέτσαπ. Μόνο κέτσαπ. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Καλά. Τίποτα. Κέτσαπ. Μια περίοδο έτρωγε μόνο κέτσαπ. Τα δικό σου παιδί. Όχι, ευτυχώς. Τα δικά μου ξέρουν να τρώνε τα πάντα, ευτυχώς. Μόνο κέτσαπ. Ναι. Είναι ένα πολύ λάθη κάνει οι γονείς του. Όχι, του βάζαν κέτσαπ μέσα στο πιάτο και έτρωγε. Ήταν το μόνο που μπορούσε να φάει. Σε ποια ηλικία. Ήταν πόσο ήταν, 2-2,5 χρόνια. Και μετά το ξεπέρασε. Μετά το ξεπέρασε. Τώρα τρώει απ' όλα. Όχι απ' όλα, είναι δύσκολο με το φαγητό. Αυτό το παιδί έχει διαγνωστεί, είναι Asperger's. Όχι, δεν έχει, αλλά είναι πολύ δύσκολος με το φαγητό. Τρώει μόνο συγκεκριμένες τροφές. Συγκεκριμένες και με κέτσι. Ναι, συνήθως φασφουτάδικα τρώει, δηλαδή δεν τρώει. Η μάνα του τι έτρωγε όταν ήταν έγκυος, το παιδί αυτό. Η μάνα του, εξ όσο γνωρίζω, είναι και εκείνη πολύ ιδιόρυθμη με το φαγητό. Δηλαδή έτρωγε πολύ περιορισμένα πράγματα και ίδια. Εγώ ξέρεις τι έχω πάθει που έπαθα την πλάκα μου. Όταν ήμουν έγκυος την Κυριακή, έτρωγα πολύ όσπρια. Έτρωγα συνέχεια όσπρια και φρέσκα λαχανικά, βρασμένα λαχανικά και τα τρώει η Κυριακή από βρέφος αυτά. Που μωρό θέλει τα όσπρια. Ίσως επειδή έχει συνηθίσει. Πάμε στο επόμενο. Κάνετε αστείους θορύβους. Όταν νιώσετε άνετα, εκφράζεστε και με ήχους, όχι μόνο με λέξεις. Ναι, υπάρχει. Αυτό το έχουν. Βρήκαμε ακόμα ένα. Και το 22, είστε άδεγκτος σε σχέση με την ώρα και τον προγραμματισμό. Μπορεί να φρικάρετε αν τα σχέδια σας αλλάξουν αναπάντεχα. Δεν σας αρέσει να αλλάζουν τα σχέδια. Η αργοπορία μπορεί να σας αρχιχώσει πολύ. Αυτό είναι. Κοίταξε να δεις. Το έχουνε, αλλά είναι και στοιχείο που μπορεί να έχει ένας ψυχαναγκαστικός και ένας τέλειομανής. Και όχι μόνο ένας. Άρα από εκείνα τα 22 σημεία. Ναι, αυτό από εκείνα. Άρχισε σε ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Και να σου το λέει, ας πούμε. Ναι. Από εκείνα τα 22 σημεία, το πρώτο δεν ισχύει, το τρίτο δεν ισχύει, το τέταρτο δεν ισχύει, το πέμπτο δεν ισχύει, το έκτο δεν ισχύει, το έβδομο δεν ισχύει, το όγδο δεν ισχύει, το ένατο δεν ισχύει, το δέκατο ισχύει, το ενδέκατο ισχύει, το δωδέκατο ισχύει, το δέκατο τρίτο ισχύει, το δέκατο τέταρτο ισχύει, το δέκατο πέμπτο ισχύει, το δέκατο έκτο δεν ισχύει. Το 17ο δεν ισχύει, το 18ο δεν ισχύει, το 19, το 20 και το 21 ισχύει και το ίδιο περίπου και το 22, ηθικό μάθημα. Είναι περισσότερο από τα μισά που ισχύουν τελικά. Δεν παίρνουμε πράγματα από το διαδίκτυο και τα διαβάζουμε σαν να είναι επιστημονική γνώση χωρίς να τα ψάξουμε. Και δεύτερο, όταν λες αυξητική τάση εννοείς ότι όσο πάνε προς τα πάνω τα συμπτώματα είναι πιο... Ρωτάω, Βαγγέλη, αν υπάρχει αυξητική τάση στη διάγνωση. Υπάρχει αυξητική τάση του Άσπεργκερ στις μέρες μας ή στην διάγνωση για Άσπεργκερ. Αυτό που υπάρχει με το Άσπεργκερ, έχουμε πρόβλημα και στο να δούμε τελικά τα ποσοστά. Υπάρχουν διάφορα ποσοστά που λένε. Ένα στα 1000, ένα στα 250. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις γύρω από αυτό. Λένε ότι το 50% όσων έχουν Άσπεργκερ θα διαγνωστούν τελικά με Άσπεργκερ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη διάγνωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν Άσπεργκερ και δεν έχουν διαγνωστεί ποτέ ότι είναι αυτό που έχουν. Άρα μας λες ότι 50% αυτών που έχουν Άσπεργκερ δεν θα διαγνωστούν ποτέ. Και επίσης, μας λες ότι για την Κύπρο ξέρεις πράγματα. Δεν έχουμε στατιστικά για την Κύπρο. Επίσης, τα κορίτσια είναι πιο δύσκολο να γίνει διάγνωση. Είναι πολύ πιο δύσκολο τα κορίτσια για την κοινωνικότητα. Μπορώ να πω κάτι πριν από αυτό. Βεβαίως. Να πούμε ότι το κλειδί στη διαγνωστική αξιολόγηση, πέραν από το ότι πρέπει να γίνεται από μια διεπιστημονική ομάδα και χρειάζεται παρακολούθηση του παιδιού πάρα πολύ καιρό για να μπορείς να καταλήξεις τι έχει. Μέχρι μετά τα 5 μπορεί να κάνεις τη διάγνωση με βεβαιότητα.
Και όχι φυσικά στην προσχολική ηλικία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να γίνει διάγνωση στην προσχολική ηλικία. Εκτός από τα προβλήματα που πρέπει να δεις και τα κριτήρια κατά πόσο αυτά πληρούν το να έχει κάποιος Asperger ή όχι, πρέπει να δεις και τις ικανότητες του. Γιατί συνήθως κοιτάζουμε μόνο το τι πρόβλημα έχει κάποιος για να βγάλουμε διάγνωση. Δεν κοιτάζουμε και τι ικανότητες έχει. Άρα πρέπει να γίνει πάρα πολύ προσεκτικά η διάγνωση και χρειάζεται διεπιστημονική ομάδα σίγουρα. Δεν μπορεί ένας ειδικός από μόνος του να καταλήξει σε τέτοιο συμπέρασμα. Mm-hmm. Διεπιστημονική ομάδα από τι είδους ειδικούς θα αποτελείται? Παιδονευρολόγο, παιδοψυχίατρο, παιδίατρο, παιδοψυχολόγο, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή. Τα πάντα όλα. Κοινωνικό λειτουργό. Άρα δεν μπορεί από μόνος του ένας παιδίατρος, δεν μπορεί από μόνος του ένας παιδοψυχίατρος, δεν μπορεί από μόνος του ένας εξελιχτικός σχολικός ψυχολόγος, δεν μπορεί από μόνος του ένας ειδικός δάσκαλος, δεν μπορεί από μόνος του ένας λογοθεραπευτής, δεν μπορεί από μόνος του ένας εργοθεραπευτής να κάνει διάγνωση ότι ένα παιδί έχει Asperger ή όχι. Χρειάζεται να συσταθεί η διεπιστημονική ομάδα για να, να είναι σίγουροι και να ελέγξουν μεταξύ τους τα ευρήματα τους, ώστε να μην γίνει λαθασμένη διάγνωση. Μπράβο. Υπάρχει κάποια κλίμακα, επαγγελματική, επιστημονική κλίμακα, στην οποία εκπαιδεύεται κάποιος που είναι ψυχολόγος εξελιχτικής και σχολικής κατεύθυνσης? Εννοείς ερωτηματολόγια? Ναι, διάγνωση. Υπάρχουν 8 διαφορετικά ερωτηματολόγια για παιδιά και 6 για ενήλικες. Τα οποία φυσικά από μόνα τους δεν μπορούν να μας πούν, γιατί είναι checklist, δεν μπορούν να μας πούν αν υπάρχει ή όχι. Εκτός από αυτά, χρειάζεται να έχεις και άλλα στοιχεία. Και γνώμη πολλών ειδικοτήτων. Δηλαδή, άρα πολλές πρέπει οπτικές να αποφανθεί και ο παιδονευρολόγος για κάτι, για κάποιο σύμπτωμα, αν έχει να κάνει ίσως με Asperger ή αν έχει να κάνει με κάποια άλλη νευρολογική κατάσταση. Και ο παιδοψυχίατρος και ο παιδοψυχολόγος και οι άλλοι ειδικοί. Ακριβώς. Άρα χρειάζεται, θέλουμε διεπιστημονική ομάδα. Για συνεργασία. Άρα δεν μπορεί να έρθει η δασκάλα του παιδιού μας στο σχολείο και να μας πει το παιδί σου έχει Asperger από μόνη της. Ούτε καν αν είναι ειδικός δασκάλος. Μπορεί να σου πει έχω υποψία, έχω ενδείξεις. Ας το ψάξουμε. Ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη, δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρο, και το αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να γίνεται είναι ότι εάν το παιδί ή ο ενήλικας δεν σου έχει εμπιστοσύνη, δηλαδή δεν έχει εμπιστοσύνη στη διαγνωστική αξιολόγηση είτε του θεραπευτή που πάει να του κάνει το τεστ, είναι ρε παιδί μου έτσι, πώς να το πω, σκεπτικός, δεν δίνεται, δεν μπορεί αφήνεται. Μπορεί να δώσει λαθασμένα... Μπορεί να αφήσει λαθασμένα μηνύματα και να επηρεάσει την ακρίβεια των απαντήσεων του και να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Και επίσης, αν αυτός που κάνει το τεστ έχει ιδιαίτερες κοινωνικές ιδιότητες και ικανότητες και προσελκύσει το παιδί, μήπως θα βγάλει προς τα πάνω λαθασμένα η διάγνωση? Ναι, μπορεί... Δηλαδή, αν... Επειδή δεν μιλάμε τώρα για ένα επιστημονικό τεστ του στυλ κάνεις αναλύσεις αίματος για να δεις αν υπάρχει αυτή η ουσία στο αίμα ή όχι. Μιλάμε για μια... Αυτού του τύπου τα τεστ, επειδή ακριβώς είναι τύπου ερωτηματολόγια κλίμακες, αυτοπαρατήρηση και αυτά, είναι πολύ εύκολα κάποιος να παρερμηνεύσει ένα ερώτημα, να βαρεθεί και να απαντήσει ναι ή όχι σε ένα ερώτημα γιατί έτσι του ήρθε, να θέλει να τον βγάλουν ότι έχει κάτι, να μην θέλει να τον βγάλουν ότι έχει κάτι, να θέλει να κρυφτεί. Οπότε και πολύ εύκολο να γίνει λάθος. Γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δεν κάνουμε μόνο κλειστού τύπου τεστ, μπορούν να κάνουμε και πιο... βάζουμε το παιδί να κάνει πολλά πράγματα. Κοιτάζουμε πολλές πτυχές της ζωής του για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Έχεις υπόψη σου, αν γνωρίζεις, αν στην Κύπρο το Υπουργείο Παιδείας αποδέχεται τη διάγνωση με Asperger ως μια διάγνωση που να δώσει πρόσβαση σε ειδική εκπαίδευση, γιατί είχε να το γνωρίζεις αυτό? Νομίζω το αποδέχεται, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω σίγουρη το αποδέχεται. Και φαντάζομαι ότι θα γίνεται η διάγνωση από τον ψυχολόγο του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την επιστημονική και ομάδα. Το... Που πάτε σε αυτά τα συμβούλια, που πάτε και εσύ και ο Γρηγόρης, πώς τα λένε, τα... Έχετε διεπιστημονική... Ναι, ιατροσυμβούλια, ναι, διεπιστημονικές ομάδες. Ναι, γίνεται από ιατροσυμβούλιο. Συνήθως, αν πάνε από το κράτος, θα πάνε είτε στο Μακάριο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κρατικό φορέα και θα τους δίνουν μια ομάδα ειδικών ή ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να το δεχτούν και από ιδιωτικό τομέα, αλλά για να εγκριθεί, να πάρει κάποιο παιδί επίδομα κτλ. Διερωτάτε, Ευαγγέλη, σας στην Κύπρο ο κόσμος γνωρίζει για το σύνδρομο Asperger και αν είναι ενημερωμένος, δηλαδή ένας γονιός που έχει τώρα ένα παιδί 4 ετών ή 5 ετών και μας βλέπει, ένα παιδί 6 ετών ή 7 ετών, περνάει από το μυαλό του ποτέ ότι
το παιδί μου δεν είναι απλώς ιδιόρυθμο, μπορεί να έχει κάποιο σύνδρομο. Δηλαδή έχουμε ενημέρωση. Γιατί βλέπεις, εγώ είμαι ψυχολόγος, φυσικά δεν είμαι σχολική εξελικτική ψυχολόγος και δεν έχω ασχοληθεί με παιδιά ποτέ επαγγελματικά. Θυμόμουν όσα άκουσα από το Πανεπιστήμιο, που τότε πριν 25 χρόνια ήταν και πίσω τα πράγματα. Mm-hmm. Και δεν τα ήξερα όλα αυτά έτσι όπως τα λες εσύ. Mm-hmm. Εγώ ίδια προσωπικά για τα παιδιά μου δεν θα το σκεφτόμουν. Κοίταξε να δεις. Για τον αυτισμό είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι, πιο ευαισθητοποιημένοι, θα έλεγα. Επειδή ακριβώς μιλάμε για μωρά που γνωστικά είναι πολύ υψηλές οι ικανότητες του, συνήθως, όπως έχω πει και πριν, μπορεί να μην είναι, αλλά συνηθίζεται να έχουν πολύ υψηλές επιδόσεις στο σχολείο και γενικότερα επειδή δεν έχουν συνήθως πάλι θέματα παραβατικότητας και τα λοιπά που μπορεί να έχουν τα μωρά με αυτισμό, μπορεί να σου κρυφτούν πιο εύκολα, μπορεί να μην τα καταλάβεις. Κατάλαβες. Αλλά όλα αυτά που κάνουμε εδώ και από την εκπομπή, αλλά και υπάρχει και τόση πληθώρα και βιβλίων που θα πούμε μετά στη συνέχεια και κάποια βιβλία θα προτείνουμε. Άρα θες να πεις ότι εμείς με αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, όχι για να κάνει μόνο του διάγνωση τα παιδιά του, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνο του διάγνωση τα παιδιά του, θέλει την επιστημονική ομάδα να γίνει διάγνωση, αλλά για να το ψάξουν κι αυτό. Αλλά νομίζω ότι επειδή ο αυτισμός ακούγεται πάρα πολύ και παίζει πάρα πολύ τελευταίο ο αυτισμός, ίσως κάποιοι γονείς οι οποίοι ανησυχούν μην τυχόν και το παιδί είναι αυτιστικό, θα μπορούσε να πάρουν μια λίγο πιο παρήγορη διάγνωση ότι μπορεί να είναι στο σύνδρομο Asperger ή κάπου αλλού στο φάσμα και όχι στον αυτισμό αυτό. Ναι, αυτό. Ναι. Εντάξει. Συμβαίνει γι' αυτό που λες. Λέω ότι ακόμα επειδή είναι και ένα σύνδρομο το οποίο συγχύζεται πάρα πολύ εύκολα και με τον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Άλλοι λένε δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι άλλο πράγμα το άσπερ και άλλο πράγμα ο αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας. Εσύ τι νομίζεις? Εγώ βρίσκω πάρα πολλά πράγματα που είναι ίδια. Αλλά για να μπορέσω να απαντήσω κάποιο τέτοιο ερώτημα, πρέπει να κάνω έρευνα ειδική, όπως κάναν οι υπόλοιποι ερευνητές, οι οποίοι κάποιοι, ας πούμε, το Πανεπιστήμιο του Yale, κάποιοι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Yale, λέει ότι όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οι πιο πρόσφατες έρευνες βρίσκουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία στα παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και στα παιδιά που έχουν σύνδρομο Asperger. Τώρα, ακόμα και οι επιστήμονες διαφωνούν για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε εμείς να απαντήσουμε σε αυτό. Έχουν κοινά πάντως. Έχουν πολλά κοινά. Ο αυτισμός ψηλής λειτουργικότητας και το σύνδρομο Asperger έχει κοινά στοιχεία. Έχει πολλά κοινά στοιχεία. Λοιπόν, τώρα, έχουμε, όπως έχω πει και πριν, για να κάνει κανείς τη διάγνωση, θα πρέπει να δει εκτός από τις ικανότητες και τα προβλήματα του παιδιού, τη βλεμματική επαφή, τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους άλλους ανθρώπους, πόσο αυθόρμητοι είναι, τι ευελιξία έχουν, αλλά και τι κίνητρα έχουν για αποκτήση φίλων. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι τα παιδιά θέλουν να αποκτήσουν φίλους, αλλά δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τις δεξιότητες ή δεν τους ενδιαφέρει καν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μάλιστα βρήκα έτσι μια πάρα πολύ ωραία απάντηση ενός παιδιάτρου, ο οποίου το είχε ρωτήσει μια μητέρα, τι να κάνω για να μην έχει το παιδί μου κανένα σύμπτωμα από το σύνδρομο Asperger. Να εξαλειφθούν όλα, ρε παιδί μου, mm-hmm. να απαλειφθούν, να μην υπάρχει τίποτα. Και του λέει, βάλε το μέσα στο δωμάτιό του, κλείσε την πόρτα και μην το αφήσεις να βγει, ούτε αυτό, ούτε εσύ να μπεις μέσα στο δωμάτιό του. Κατάλαβες τι σημαίνει. Yeah. Σημαίνει ότι τα συμπτώματα του συνδρόμου Asperger εμφανίζονται στην κοινωνική συνδιαλλαγή. Ναι. Yeah. Όπως θα περιγράψαμε, έτσι φαίνεται. Έχει να κάνει με την κοινωνικοποίηση. Όταν είναι γενικά μόνο του το παιδί, στο χώρο του, με τα παιχνίδια του στο δωμάτιό του, φαίνεται απολύτως φυσιολογικά. Αν υπάρχει αυτός ο όρος φυσιολογικά. Εννοείται, δεν φέρεται ανησυχητικά. Δεν φέρεται ανησυχητικά. Και η διαφορά με τον αυτισμό, γιατί είναι live on tape η εκπομπή, δεν μπορούμε να έχουμε τηλέφωνα, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι αν ήταν ζωντανή η εκπομπή, θα έπαιρναν ένα μήνυμα και θα έλεγαν πώς καταλαβαίνω τη διαφορά από το αυτισμό και τον Asperger και το σύνδρομο Asperger. Μια βασική διαφορά με τον αυτισμό είναι ότι κάποια αυτιστικά παιδιά μπορεί καν να μην αποκτήσουν τον λόγο. Ακριβώς. Πες μας λίγο τις διαφορές, Κορή. Ξανακάμαμε για τον αυτισμό, ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί να ξανακάνουμε εκπομπές, γιατί είναι
καινούργια διάγνωση, λίγα πράγματα ξέρουμε γι' αυτό, μας τρομοκρατεί. Τα παιδάκια με αυτισμό μπορεί να μην αναπτύξουν ποτέ λόγο, μπορεί να μην έχουν καθόλου διάθεση ούτε βλεμματικής επαφής, ούτε όποιας κοινωνικής συναναστροφής. Έχουν προβλήματα στη γνωστική ανάπτυξη, έχουν προβλήματα ανάπτυξη, τέλος πάντων, και στη συναισθηματικότητα τους και στην έκφρασή τους και παντού. Αλλά είναι πιο δυσλειτουργικά και πιο δυσλειτουργική μορφή του αυτισμού ενός στα άλλα είδη του φάσματος και όχι προς τα πάνω που είναι η υψηλή λειτουργικότητα και το Asperger. Όπως είπες και προηγουμένως, πολλοί λένε το υψηλής λειτουργικός αυτισμός ότι είναι περίπου κάτι το ίδιο με το σύνδρομο Asperger. Όταν λέμε φάσμα αυτισμού, ξεκινάμε από κάτω που είναι η βαριά μορφή αυτισμού και πάμε στο πάνω. Ναι, όταν λέμε φάσμα εννοούμε ότι είναι μία, είναι στοιχεία διαταραχής τα οποία δεν μπορείς να τα βρεις στα ίδια σε ανθρώπους, ποικίλουν. Δηλαδή μπορεί να μαζέψεις εδώ 20 παιδάκια που να έχουν διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού και να είναι και τα 20 πολύ διαφορετικά στην έκφρασή τους, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα, στα συμπτώματά τους. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να έχουν ένα σύμπτωμα από το ένα, δύο συμπτώματα από το άλλο κριτήριο. Άλλα παιδάκια που έχουν περισσότερα. Το φάσμα σημαίνει ότι είναι μεγάλη γκάμα. Μεγάλη γκάμα συμπτωμάτων. Αλλά υπάρχει η βαριά γωνία και η ελαφριά γωνία. Ναι, ναι, ναι. Το Asperger και ο λειτουργικός αυτισμός βρίσκονται στην ελαφριά γωνία. Ναι. Ναι. Στη βαριά γωνία του αυτισμού, μπορώ να το λέω, συγγνώμη για τις λέξεις που χρησιμοποιώ, τις χρησιμοποιώ για να γίνω κατανοητή, δεν είναι επιστημονικές λέξεις αυτές και αναγνωρίζω ότι δεν γνωρίζω γι' αυτά, γι' αυτό είσαι εσύ εδώ σήμερα. Αν είναι κάτι πιο ελαφρύ, συνήθως θα είναι είτε λειτουργικός αυτισμός είτε Asperger's. Ναι. Το πιο βαρύ μπορεί να μην μιλάει το παιδί. Ναι, μπορεί να μην μιλάει, να μην έχει καθόλου μπορεί να κοινωνικοποιηθεί καθόλου, να μην βλέπει καθόλου. Να έχει προβλήματα κινητικότητας, να αδρύς λεπτής κινητικότητας, να έχει προβλήματα, να είναι επιθετικό, να μην μπορεί να συνεργαστεί καθόλου, να μην μπορεί να συνυπάρξει με άλλα παιδιά καθόλου. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά φυσικά. Άρα όταν είχα εργαστεί για ένα διάστημα στην ειδική εκπαίδευση τα παιδιά που είχαμε στη μονάδα, ήταν με σοβαρά θέματα αυτές. Μην μιλούσαν καν και δεν κοιτούσαν στα μάτια και δυσκολεύονταν με το. Δεν ήθελα να τους πάρεις αγκαλιά ή να τους αγγίξεις, τους ενοχλούσε. Mm-hmm. Και μπορεί να έκαναν και πράγματα που. Έχω εδώ μία έρευνα που λέει, προσπαθεί λίγο να βοηθήσει στα συμπτώματα, ότι λέει ότι ένα παιδί με Asperger αναζητά προβλεψιμότητα και έλεγχο στις δραστηριότητες που κάνει, θέλει να ξέρει δηλαδή τι θα γίνει και να ελέγχει αυτό που θα γίνει, ενώ ένα τυπικό παιδί της ηλικίας του είναι πιο αυθόρμητο και αναζητά συνεργασία. Έτσι. Τώρα, μετά τα 8 χρόνια μπορούμε να πούμε στα παιδιά λεπτομέρειες για αυτό που έχουν. Πριν τα 8 έτη θα τους πούμε φυσικά κάποια πραγματάκια, αλλά όχι πολλές λεπτομέρειες. Με ένα παραμυθάκι, υπάρχουν παραμυθάκια τα οποία εξηγούν γιατί σκεφτόμαστε έτσι, ποιες είναι οι διαφορές μας, γιατί διαφέρουμε, ότι δεν είναι κακό να διαφέρουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Έχω ανεβάσει στην ιστοσελίδα με αυτό που μου έχει στείλει, ναι, ο οποίος είναι ένας δωρεάν οδηγός από μία κυρία η οποία έχει γράψει βιβλίο. Κάτσε ένα λεπτό να το βρω για να είμαι σίγουρη ότι το λέω σωστά. Θυμάσαι το όνομά της? Πλήτη. Τώρα το βρω. Θα το κάνω share. Είναι στα άρθρα στο σελίδα μου στο theclubpaidoon.com. Δεν είμαι τέρα, σου λέω. Εκπαιδευτικό υλικό της Παναγιώτας Πλήση με δύο ήττα για το σύνδρομο Asperger. Είναι ένα PDF το οποίο κυκλοφορεί ελεύθερο στο διαδίκτυο. Το ανέβασα στην ιστοσελίδα για να σας βάλω το link στην πορεία για να το ανοίξετε. Είναι ένας οδηγός πρακτικός για γονείς εκπαιδευτικούς. Για ποιον είναι? Είναι για εκπαιδευτικούς περισσότερο από όσο έχω δει, αλλά και για παιδιά που μπορεί να κάνει κάποια δραστηριότητα κάποιο παιδί και να, έτσι, να καταλάβει ακριβώς τι του συμβαίνει. Είναι λεγόμενοι είναι θέματα ψυχοεκπαίδευσης αυτά. Δηλαδή εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας για αυτό που δυσκολεύονται να έχουν
γιατί αυτό τους βοηθά να καταλάβουν γιατί ενδεχομένως δεν μοιάζουμε άλλα παιδιά και τι μπορεί να κάνουν για να μπορέσουν να συνυπάρξουμε αυτά τα παιδιά. Οπότε αυτό είναι μέρος της εκπαίδευσης των παιδιών μας, γι' αυτό και πρέπει να περάσουμε όλα αυτά τα στάδια μετά τη διάγνωση, του να αποδεχτούμε το θέμα, του να μπορέσουμε να περάσουμε την άρνηση, το θυμό, όλα αυτά τα στάδια που ευλόγως ένας γονιός μπορεί να περάσει ακριβώς όταν του συμβεί, όταν έχει στα χέρια του μια τέτοια βαρύγδουπη διάγνωση και δεν πρέπει να την παίρνει έτσι, γιατί έχουμε τόσο πολύ υλικό και τόσα πολλά ερευνητικά δεδομένα που μπορούμε να βοηθήσουμε πια αυτά τα παιδιά και αν τα αναλάβει κανείς από μικρή ηλικία και τα βοηθήσει και τα πάει σε αυτούς τους ειδικούς που έχουμε και στην επιστημονική ομάδα, μπορεί να δει πάρα πολλά αποτελέσματα και να γίνει ένας λειτουργικός ενήλικας αυτό το παιδί, που μπορεί να έχει κάποια στοιχεία, όπως είπαμε και πριν, Asperger και τα λοιπά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι λειτουργικός, δεν μπορεί να κάνει μια σχέση, δεν μπορεί να έχει ένα επάγγελμα, δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνει οποιοδήποτε από εμάς. Πάντως, όπως και να έχει, ακούγεται τρομακτικό στο ότι είναι μια ισόβια διαταραχή. Σωστά. Είναι μια αναπτυξιακού τύπου διαταραχή. Δηλαδή, είναι μια διαταραχή που δεν μπορεί να. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να πει με τα βεβαιότητος ότι αυτό, ρε παιδί μου, σε 1, 2, 3 χρόνια θα σταματήσει. Αλλά δεν μπορεί επίσης να σου πει ότι δεν θα γίνεις πιο λειτουργικός και πιο ικανός. Και εγώ πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε, ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του από πολλές διαταραχές από κάτι. Έστω και ένα στοιχείο, ναι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει τίποτα. Και είναι απολύτως, όλα είναι μια χαρά μέσα του. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε κάποια στοιχεία. Μπορεί να μην πληρούμε όλα τα κριτήρια για να διαγνωστούμε μια συγκεκριμένη διαταραχή, αλλά όλοι έχουμε μέσα μας απ' όλα. Από ό,τι καταλαβαίνω, Αριστονίκη, όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση του Άσπεργκερ, τόσο το καλύτερο. Είπαμε ότι η διάγνωση μετά τα 5 μπορεί να γίνει, αλλά ενδείξεις μπορούμε να κοιτάμε από πολύ πιο πριν, ανάλογα με τις αναπτυξιακές φάσεις, γιατί τα αναπτυξιακά στάδια που έχει το κάθε παιδί μπορούμε να τα δούμε από πιο πριν, αλλά δεν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι αυτό που έχει αυτό το παιδί είναι ανοριμότητα, είναι στο φάσμα του αυτισμού, έχει Asperger ή έχει οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε να το πούμε με τα βεβαιότητα. Θα βοηθηθεί πολύ πιο εύκολα με τις όποιες μεθόδους που υπάρχουν έναν ενήλικο ή από έναν 30-40 χρονών τέλος πάντων. Ναι, αν αυτό το παιδί, το οποίο βλέπεις ότι έχει κάποιες ενδείξεις μιας οποιοσδήποτε προβλήματος, το πάρεις και το τρέξεις, όσο πιο πολύ νωρίς το τρέξεις, τόσο πιο εύκολο στα εισαγωγικά ή τόσο πιο καλό, αν θέλεις να το πω καλύτερα, θα μπορεί να γίνει στο μέλλον αυτό το πράγμα που τον προβληματίζει. Δηλαδή, αν το δουλέψεις, θα φτάσεις σε ένα επίπεδο το παιδί που μπορεί και να εκλείψει αυτό που έχει. Αν το αφήσεις, το αφήνεις στη φύση. Μένει στατικό και όπως πάει. Όπως πάει. Στη μοίρα του, ναι. Γι' αυτό έτσι. Και είναι καλό να τα τρέχουμε, αλλά είναι καλό και να υπάρχουν και οι ανάλογοι τομείς και οι κρατικοί τομείς για ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική για δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλη, πολλά χρόνια που πρέπει να τρέχεις ένα παιδί το οποίο έχει διαγνωστεί είτε στο φάσμα του αυτισμού. Δεν ξέρω αν για τον αυτισμό, για το σύνδρομο Asperger, τα παιδιά αυτά πληρούν τα κριτήρια για να παίρνουν το επίδομα που ε, που δίνεται στα παιδιά που έχουν σοβαρές ασθένειες. Ξέρεις? Τα παιδιά με αυτισμό νομίζω παίρνουν, ναι. Για το Asperger δεν γνωρίζουμε. Λογικά πρέπει να το παίρνουν και τα παιδιά με Asperger. Δεν το γνωρίζουμε, επειδή δεν είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή και επειδή δεν είναι live εκπομπή, είναι live on tape. Πάντως, εσύ θεωρείς ότι και τα παιδιά με σύνδρομο Asperger δικαιούνται εκείνο το επίδομα το οποίο θα καλύψει μέρος των θεραπείων. Φυσικά, όχι για όλες, να μέρος. Μπορέσουν οι γονείς τους να τους καλύψουμε τις θεραπείες και να μπορέσουν αυτά τα άτομα κάποια στιγμή να φτάσουν στο επίπεδο του να είναι εντελώς λειτουργικά, να μην χρειάζονται κανένα. Άρα, τα παιδιά με σύνδρομο Asperger μπορούν να γίνουν εντελώς λειτουργικά. Ναι,
και ένα, και πιστεύω και ένα παιδί, ακόμα και από τον κλασικό αυτισμό ή από, τέλος πάντων, με ελαφριάσμο αυτής, να φτάσει να γίνει εντελώς λειτουργικό. Και παιδιά ακόμα και με μέτριας μορφής να φτάσουν σε ένα επίπεδο που να γιατί μπορούν τώρα, να είναι καλύτερα. Γιατί τώρα, αν δεν έχει τον λόγο αναπτυγμένο ένα παιδί, εντάξει, πώς μπορεί να αυτοεξυπηρετείται. Αν δεν έχει τον λόγο αναπτυγμένο ένα παιδί με βάρη αυτισμό. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αν όμως δεν έχει τον λόγο, χρειάζεται να τον πάρεις λογοθεραπεία για να το παλέψεις. Ναι. Που μπορεί, δεν ξέρεις ποτέ το παιδί αυτό κάποια στιγμή άρα εσύ να λες, βοηθηθεί. Μην αφήνετε τα παιδιά απαιδευτά, ίσα-ίσα, ειδικά ένα παιδί το οποίο γεννιέται με μια διαταραχή αναπτυξιακή, όπως είναι ο αυτισμός, όπως είναι το σύνδρομο Άσπεργκερ, όσο πιο πολύ τα δουλέψουμε, όσο πιο πολύ τα δει ο παιδοψυχολόγος, ο ειδικός παιδαγωγός, ο λογοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής, και οι άλλες ειδικότητες οι οποίες έχουν σχέση με την εξέλιξη του παιδιού, ίσως και ο μουσικοθεραπευτής, ίσως και ο παιδογυμναστής, mm-hmm. εντάξει, και υπάρχουν και άλλες ειδικότητες που μπορεί να μην τις, ο φυσικοθεραπευτής. Φυσικά. Όσο πιο πολύ δουλευτεί το παιδί, τόσο πιο πολύ θα αναπτύξει το δυναμικό του. Γιατί ακόμη και ένα παιδί που έχει γεννηθεί με μια διαταραχή έχει δυναμικό. Ναι. Δηλαδή, παίρνεις εκείνο το μωρό και λες, είτε θα ανοίξει τα φτερά του, είτε θα τα κρατήσει κλειστά. Έναν κρίμα, ένα μωρό που είναι και λίγο το δυναμικό του να μην ανοίξει εντελώς τα φτερά του. Συμφωνώ. Γι' αυτό μπορεί να δούμε ένα παιδί με κάποια διάγνωση που έχει δουλευτεί πολύ καλά από τους γονείς του, που οι γονείς του το έχουν πάρει σε όλους τους ειδικούς και επιμένουν, να έχει με μεγαλύτερη λειτουργικότητα από ένα παιδί που δεν έχει καμία αναπτυξιακή διαταραχή, αλλά μεγαλώνει παραμελημένο. Συμφωνώ. Και γι' αυτό είμαστε υπέρ του να δίνονται τα επιδόματα, του να επιχορηγείται αυτή η προσπάθεια των γονιών. Πάλι εγώ το ξανατονίζω, δεν φτάνουν ακόμα και αν παίρνεις το πιο ψηλό που νομίζω είναι γύρω στο 848 ευρώ, νομίζω το πιο ψηλό επίδομα για παιδιά με αναπηρίες, είτε εξελιχτικές διαταραχές. Ακόμη και εκείνο το ποσό να παίρνεις πάλι δεν φτάνει. Υδροθεραπεία, κολύμπι. Είναι ένα σωρό μετάλογα. Υποθεραπεία. Και ίσως είναι και άλλα που δεν έχω στο μυαλό μου. Έχει πάρα πολλά και είναι πραγματικά για το κάθε παιδί. Μουσικοθεραπεία. Κάνει πάρα πολύ καλό η μουσικοθεραπεία, ειδικά στα παιδιά που τους αρέσει. Μουσικοθεραπεία κιόλας λέω. Ναι, που τους αρέσει η μουσική. Το art therapy. Το art therapy. Εργασία, θεραπεία μέσω της τέχνης. Η επαφή με ζώα γενικότερα βοηθά πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν όλοι και οι επίσημοι ότι όταν γεννήσεις ένα παιδί με μια διαταραχή έχεις πάρα πολλά τρεχάματα να κάνεις αν θες να είσαι καλός γονιός. Δεν είναι ότι δεν αποδέχονται τη διαταραχή του παιδιού τους οι γονείς που το παίρνουν να κάνει όλες αυτές τις θεραπείες. Είναι επειδή την αποδέχονται και θέλουν να το βοηθήσουν να είναι όσο δυνατόν πιο λειτουργικό στη ζωή του. Ακριβώς. Και ένα παιδί που έχει γεννηθεί με μια αναπτυξιακή διαταραχή και έχει διαγνωστεί, πρέπει να παίρνει όσο δυνατόν περισσότερη στήριξη και βοήθεια, ώστε να μπορέσει να είναι πιο λειτουργικό. Γι' αυτό είχαμε προτείνει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι θα ήταν μια καλή ιδέα, για παράδειγμα, να συνεργαστεί ο Σύνδεσμος των Παιδιών με Αυτισμό, θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει, ίσως με κάποιο πρόγραμμα από ένα πανεπιστήμιο εδώ ψυχολογίας είτε τμήματος ψυχολογίας, είτε τμήματος ειδικής εκπαίδευσης, είτε εργοθεραπείας, είτε κοινωνικών λειτουργών, κάτι που να γίνει μια συνεργασία σε αυτό. Εντάξει, ναι. Αυτό το έχουμε προτείνει, θα δούμε αν ενδιαφέρονται να το κάνουν. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι λέει ότι υπάρχουν έρευνες που λένε ότι τα ενήλικα άτομα με Asperger αναζητούν κάποιον που να δρά σαν μητρική φιγούρα για αυτούς και σαν μέντορας, και αν αυτό το άτομο το βρούνε, μπορούν να συνυπάρξουν σαν σύντροφοι αρμονικά. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχει υλικό για συμβουλευτική σχέσεων για ζευγάρια όπου ένας έχει διαγνωστεί με Άσπεργκερ. Υπάρχει συγκεκριμένο υλικό γι' αυτό. Αριστονία, σε ρωτήσω, ναι, κάτι. Τα παιδιά που πάσουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο μπορούν να έχουν ευκαιρίες εργασίας, ευκαιρίες δουλειάς. Φυσικά, και είναι κανονικά και πάρα πολύ καλή. Ειδικά είναι αυτό που λέμε ότι παίρνουμε αυτά τα στοιχεία που μπορεί να, άμα τα δούμε με ένα γυμνό μάτι, να φαίνονται αρνητικά,
και τα γυρνάμε σε θετικά. Αλλάζουμε το πρόσημο. Για να το επιβεβαιώσω αυτό που λες, βρήκα ένα άρθρο το οποίο μετράει βέβαια κάποια χρόνια ζωής, είναι πριν από 3-4 χρόνια. Ναι. Το οποίο λέει ότι μια πάρα πολύ γνωστή, παγκοσμίως γνωστή γερμανική εταιρεία λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού, είχε βάλει αγγελία ούτως ώστε να προσλάβει 650 άτομα με σύνδρομο Asperger ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή έχουν εξαιρετικές γνώσεις, τετράγωνη λογική, αναλυτική σκέψη κλπ. Κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο στις εφαρμογές που ειδικεύονται. Ναι. Είναι πραγματικά πολύ χαρμόσυνο και εντυπωσιακό. Είναι αυτό που το λέω χαριτολογώντας, ότι αυτοί που ασχολούνται με υπολογιστές μοιάζουν πολύ με παιδιά Asperger. Ο σύζυγος. Και ο σύζυγος μοιάζει. Που ασχολείται συνεχώς με υπολογιστές. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που επίσης μου κάνει εντύπωση από μία έρευνα είναι ότι ένα κορίτσι με Asperger συνήθως δεν είναι εριστικό με τις φίλες του. Γι' αυτό και αναπτύσσει εύκολα φιλίες, δεν είναι όπως συνήθως είναι τα κορίτσια εριστικά και ανταγωνιστικά, και αυτό μπορεί να δυσκολεύει τη διάγνωση. Δηλαδή, λες, έχεις φίλες, ναι, έχω φίλες και τα λοιπά, τα πάμε μια χαρά, είμαστε αγαπημένοι και τα λοιπά, αλλά αυτό το κάνει ακριβώς γιατί έχει αυτή την... Ξέρεις, θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα μια περίπτωση από τότε που είχα το γραφείο ανοιχτό πριν χρόνια. Είχε έρθει μια νεαρή φοιτήτρια, η οποία ήταν σκασμένη, κατασκασμένη με την αδερφή της, η οποία ήταν μικρότερη από αυτήν και έχει σύνδρομο Asperger. Και έλεγε ότι η αδερφή της ήταν προσκολλημένη επάνω της και ήθελε να κάνει παρέα με την αδερφή της, με τις φίλες της αδερφής της. Όπου πήγαινε, της έλεγε: «Μαμά της, πάρε και την αδερφή σου μαζί». Ένιωθε ενοχές η κοπέλα ότι δεν την έπαιρνε. Τώρα θυμήθηκα. Και αυτό το που έχει πει, ότι δεν υπάρχουν όρια, που μας είπες ότι ισχύει εκείνο το σύμπτωμα, το είχε αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, ήταν με τις μεγαλύτερες τις 4-5 χρόνια, θεωρούσε ότι ήταν το ίδιο. Όπου πήγαινε, ήθελε να πάει μαζί τους. Ναι. Και προσκολούνται πάνω. Δηλαδή, ενοχλούνταν οι άλλοι. Εκείνο ήταν πολύ ευχαριστημένη με την παρέα της. Ναι, ναι, ναι. Δεν το καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε τη γλώσσα του σώματος ή τις γκριμάτσες ή τους μορφασμούς, ότι δεν την ήθελαν μαζί τους οι άλλες, ότι βαριόντουσαν, ότι ήθελαν να πουν τα δικά τους. Ναι. Άρα στα κορίτσια ίσως είναι δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο στα κορίτσια να γίνει διάγνωση, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το καμουφλάρισμα. Άρα ρωτάς και το περιβάλλον, παίρνεις πληροφορίες και από το σύστημα, βλέπεις και τους γονείς, βλέπεις και τα αδέρφια, βλέπεις και τους συμμαθητές, βλέπεις και τους εκπαιδευτικούς που έρχονται σε επαφή με το κορίτσι. Γιατί το παιδί μπορεί να υιοθετεί έναν κοινωνικό ρόλο που ξέρει ότι έτσι παίζεται αυτός ο ρόλος κοινωνικά και να παίζει ένα σενάριο και να σε ξεγελάσει ότι δεν υπάρχει αυτό. Okay. Πάντως, διαβάζω τώρα αυτό που σχολιάσαμε, ξεφεύγω λίγο, αυτό που σχολιάσαμε στην αρχή της εκπομπής για τον συγκεκριμένο παιδίατρο που πήρε το όνομα. Τον Hans Asperger. Το βρήκες και εσύ αυτά? Το βρήκα και μάλιστα η πηγή είναι έγκυρη, είναι από την Independent. Έλα, πες. Και στην ουσία λέει ότι ένας καθηγητής, ο Hervik Cech, ο οποίος είναι καθηγητής στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, δημοσίευσε έγγραφα από τη ναζιστική εποχή που και είναι τον καθηγητή Asperger. Ναι, με συγχωρείτε. Τιμιός είναι Asperger που μιλάει. Γερμανός σίγουρα έχει ένα μεγάλο. Δεν ξέρουμε σίγουρα. Στα οποία υπάρχουν και αρχεία από τους ασθενείς. Τα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν δείχνουν ότι ο καθηγητής ταύτισε τον εαυτό του με το ναζιστικό καθεστώς στο βαθμό που συμμετείχε στο πρόγραμμα μια σειρά από ευθανασίες. Ναι, το είχα διάβασει. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Action TAF 4, όπως ονομάζεται, το πρόγραμμα ευθανασίας που εξουσιοδοτήθηκε προσωπικά από τον Χίτλερ, έθεσε ως στόχο, λέει, τη θανάτωση των ασθενών με ανίατες παθήσεις και των ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Δεν έμπλεξε με την ευγονική αυτή. Έως 300.000 θύματα συμπεριλαμβανομένων και παιδιών εξοδόθηκαν σε κλινικές στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Πολωνία και στην Τσεχία μεταξύ 39 και 45. Ναι, είναι λίγο σοκαριστικό αυτό. Και αν λάβουμε υπόψη την πηγή. Ναι, ναι, από την εφημερίδα Independent σίγουρα είναι. Έχει μια εγκυρότητα. Ναι, αυτό που το είχα διαβάσει έτσι και από πάνω, ότι έχει συνδεθεί με τον ναζισμό το όνομά του. Μάλιστα. Καταλάβεις τι έκαναν ένα ζυσκό, τον τα παιδιά που ήταν διαφορετικά. Όπως έκαναν και οι. Τους υπερήχναν στον Κιάδα οι Σπαρτιάτες τα παιδιά που είχαν πρόβλημα. Και σκέψου ένα παιδί το οποίο έχει μια διαταραχή, ένα παιδί το οποίο έχει μια διάγνωση. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ
πόσο χαρούμενα μπορεί να ζήσει τη ζωή του, mm-hmm. πόσο δημιουργικό μπορεί να είναι. Και με πόσο καλύτερο άνθρωπο μπορεί να σε κάνει. Ακριβώς. Και σε έναν τον ίδιο ως γονιό, αλλά και το ίδιο πόσο μπορεί να χαρεί. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι... Τι να πω. Εδώ έχω μια φίλη, η οποία το έχει κάνει σκοπό της ζωής της, να υιοθετεί ανάπηρα ζωάκια, ανάπηρα γατάκια, ανάπηρα σκυλάκια. Γιατί λέει, κανείς δεν δίνει αγάπη σε αυτά. Δηλαδή, ακόμα και τα ζώα, και καλά κάνει, κάνει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ απάνθρωπο. Ευγονική, δηλαδή σου λέει, αυτός έκανε τις μελέτες του για τον αυτισμό, είχε αρχίσει να ασχολείται αυτός και μετά κατέληξε στο σύνδρομο αυτό που πήρε και το όνομά του. Σου λέει, δεν είναι καλός, ευθανασία, τι σημαίνει, σκοτώναν τους. Mm-hmm. Ναι. Προσπαθώ να βρω κάτι τώρα για το επίδομα που λέγατε νωρίτερα. Για την Κύπρο συγκεκριμένα, έχει τεθεί πάντως το θέμα και στην Ελλάδα. Μπορούν να πάρουν αυτά τα επιδόματα αναπηρίας. Οποία... Δεν ξέρω στην Κύπρο το άσπερ και αν μπαίνει στο επίδομα αναπηρίας. Σίγουρα στον αυτισμό το παίρνεις. Ναι. Και σίγουρα σε κάποιες μειοπάθειες που γνωρίζω το παίρνεις. Εάν δεν το παίρνουν, κακώς δεν το παίρνουν. Πρέπει να το παίρνουν. Όλα τα παιδάκια που έχουν θεματάκια έτσι. Επίσης, κάποια παιδιά μπορεί να είναι φρόνιμα επίτηδες. Για να τους αφήνουν ήσυχους. Αυτό δείχνει μια πονηράδα. Ναι. Κάποια παιδιά με άσπεργκερ εννοείς. Ναι. Δηλαδή να ξέρουν τον κανόνα ότι καθόμαστε φρόνιμοι, δεν ενοχλούμε τους άλλους κτλ. Οπότε κάνουν αυτό που άρα ίσως το να είναι πολύ ήσυχο ένα παιδί, ίσως να πρέπει να μας ανησυχήσει και λίγο το να είναι ιδιαίτερα φρόνιμο. Να ακολουθεί όλες μας τις οδηγίες. Έτσι όχι ότι απαραίτητα είναι στοιχείο... Έτσι κι αλλιώς, ένα παιδί που πάντα είναι έχει καταπιεί το κανονολόγιο και πηγαίνει με βάση κάτι τον κανόνα. Κάτι πάει χει. Κάτι πάει χει, δεν είναι λοιπόν, παιδί σημαίνει. Άρα λες κι εσύ, θα το πούμε και μετά τις διαφημίσεις, ότι χαιρόμαστε να είναι άταχτα τα παιδιά μας. Χαιρόμαστε. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Χαίρεστε. Γαλάτια. Καθημερινά στις 7 και 4. Debenhams. Εκπτώσεις μέχρι και μισή τιμή στη μόδα και στα είδη οικιακού εξοπλισμού και 20% έκπτωση σε επώνυμους οίκους καλλιντικών. Η εταιρεία Peric Water σε συνεργασία με τις υπεραγορές Ιωαννίδη, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού και τα οργανωμένα σύνολα του χωριού σας προσκαλούν στην παιδική εκδήλωση Χριστούγεννα στον Αγρό. Ο Super FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2 με 4 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλής χρήσεως του Δημοτικού Σχολείου Αγρού. Σας περιμένουμε με χριστουγεννιάτικη διάθεση, παραδοσιακά εδέσματα, ξυλοπόνταρο, face painting και ταχυδαχτυλουργό. Ο Άγιος Βασίλης θα προσφέρει δώρα σε όλα τα παιδιά. Εγώ θα σε προκαλέσω να δεις όλα σου τα looks πριν φύγεις από το My Style Rocks. Και αφού επέστρεψες και θα δεις τη διαφορά. My Style Rocks. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Την εκπομπή σας προσφέρει η βιομηχανία Γαλακτοζήτα. Και επειδή η ζωή αρχίζει με ζήτα, αυτό είναι το γιαούρτι μου. Αυτό είναι το γιαούρτι μου. Υπέροχο στραγγιστό και... Ζήτα. Έκανε το γιαούρτι απόλαυση. Διαβάστε στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό Economy Today που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Διαβάστε σε τεντωμένο σκηνή η παγκόσμια οικονομία λόγω Brexit. Όλα τα πιθανά σενάρια και τις επιπτώσεις που θα έχει στην Κύπρο. Ενίκεια στην Κύπρο. Υπάρχει ταβάνι. Τι τιμές επικρατούν. Ανασκόπηση 2018. Τα γεγονότα που σημάδεψαν την οικονομία μας. Συνέντευξη Νίκος Μεσολογγίτης. Ο Κύπριος επιχειρηματίας που μας έβαλε γυαλιά. Ο Όμιλος Εταιριών Φραντζή γιορτάζει 35 χρόνια σταθερής πορείας διάκρισης και εξέλιξης στην κυπριακή αγορά. Μάθετε πώς η ελληνική τράπεζα με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της διευκολύνει την καθημερινότητά σας. Μαζί, η συλλεκτική έκδοση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από το Economy Today με τις σημαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Παρουσιάζει η ΟΠΑΠ Κύπρου. Economy Today. Το αύριο αρχίζει σήμερα.
οδηγός αγοράς, gift guide. Μοναδικές ιδέες για δώρα από Links of London, Folly Folly, Shiseido, Molton Brown. Προϊόντα ομορφιάς για ψεγάδια στο δέρμα των εταιριών Mesoesthetic, Sothys, Academy και Murat σε ορταστικές τιμές. Ζητήστε τα από την αισθητικό σας. Ren Clean Skin Care, γιατί η ομορφιά έχει σύμμαχο τα κατάλληλα φυσικά προϊόντα. Τα Perfect You ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δεν χρειάστηκε ποτέ να ζητήσω ξανά. Να απλώσω το χέρι, να ψάξω, να μην ξέρω τι θα μου φέρει η μέρα. Κάθε φορά που γύριζα το βλέμμα μου ήσουν εκεί. Σε ευχαριστώ. Κάθε ιστορία αγάπης είναι γραμμένη και με το δικό σου χέρι. Ευχαριστούμε που στηρίζετε το έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Χρόνια πολλά. Η NetInfo παρουσιάζει 31 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενίας στη Λευκωσία το πρώτο συνέδριο Digital Banking and Payments. Το συνέδριο επικεντρώνεται και αναδεικνύει τη νέα τραπεζική εποχή με τη διεύρυνση της συμβουλής προς τις καινοτόμες λύσεις στα payments και την αυξανόμενη υιοθέτηση των open platforms από τις τράπεζες στην πορεία μετάβασης προς το digital banking. Μέσα από τις επιταγές της κανονιστικής συμμόρφωσης όπως το PSD2 δημιουργούνται προκλήσεις, νέες ευκαιρίες αλλά και συμμαχίες τραπεζών και fintechs, οι οποίες υποστηρίζονται από κατάλληλες τεχνολογίες αιχμής. Διοργανωτές, εκδοτικός οίκος Δίας και η Busias Communications. Χορηγός, Zorbas Catering. Χορηγός επικοινωνίας, Economy Today. Δηλώστε συμμετοχές τώρα στο www.digitalbankingcy.com. Λοιπόν, επιστρέψαμε, έχουμε 10 λεπτά και θέλουμε να μας μιλήσεις για το πώς βοηθούμε τα παιδιά με Asperger. Και εδώ να πω ότι θα ανεβάσω στην ιστοσελίδα τη συνέντευξη που έχει δώσει στη δημοσιογράφο, τη φιλόλογο, τη Μαρία Τινονουφρίου, τη γυναίκα του σκηνοθέτη μας, του Λουίζου του Μαρκίδη, στη σημερινή. Είναι 2 ετών η συνέντευξη, αλλά έχει αρκετά από αυτά τα στοιχεία που είπαμε σήμερα για το σύνδρομο Asperger. Και θέλω να σας δώσω πρακτικά πράγματα. Πες ότι έχουμε ένα παιδί με σύνδρομο Asperger, το οποίο έχει διαγνωστεί. Πώς το βοηθούμε λοιπόν, εμείς ως γονείς? Σαν ενήλικοι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως φίλοι του παιδιού μας και να του διδάξουμε, ας πούμε, να παίξουμε κάποιο παιχνίδι ρόλων, να παίξουμε παιχνίδια προσποίησης, να ενθαρρύνουμε το παιδί μας να είναι φιλικό. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο λέγεται «Κοινωνικές ιστορίες» και έχει μέσα κοινωνικές ιστορίες, τις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας μέσα από αυτές να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις. Δηλαδή, είναι ιστορίες με βάση τα κοινωνικά θέματα που μπορούμε όλοι μας να έχουμε και μπορεί να το αναζητήσει κανείς. Νομίζω είναι από τις εκδόσεις Γλάφκη, που είναι πάρα πολύ ωραίο εγχειρίδιο και μπορούν να το πάρουν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για να βοηθηθεί το παιδί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δραστηριότητες κοινωνικών σημάτων για να διδάξουμε κάποιες κοινωνικές ενδείξεις που τα παιδάκια δεν μπορούν να τις καταλάβουν. Δηλαδή να τους πούμε ότι όταν σου κάνω αυτό σημαίνει φεύγουμε, όταν σου κλείσω το μάτι σημαίνει χαιρέτα, όταν, ξέρω εγώ, φορέσω κάτι σημαίνει εκείνο, για να βοηθάμε το παιδί μας έτσι λίγο. Η εκείνη άσκηση με τα καπέλα επίσης είναι πάρα πολύ καλή για τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, κόκκινα καπέλα που ναι, λέω. Ναι. Παιχνίδια ρόλων, να προσπαθούμε τα παιδάκια αυτά μέσα στην τάξη ως εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιούμε ως βοηθούς μας. Δηλαδή να τους λέμε κάνετε εκείνο, κάνετε άλλο, έλα είσαι ο βοηθός μου εδώ πέρα. Να τα ενθαρρύνουμε να παίξουν με φιγούρες, με κουκλοθέατρο, με πράγματα για να μπορούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Γιατί αυτά τα παιδάκια δυσκολεύονται στη λεγόμενη θεωρία του νου. Δηλαδή στο να μπορώ να αντιλαμβάνομαι πώς σκέφτεται ο άλλος, πώς αισθάνεται ο άλλος, πώς αντιλαμβάνεται ο άλλος κάτι. Οπότε, κάνοντας του τέτοια πράγματα, μέσα από φιγούρες, με κουκλάκια, με γενικότερα ρόλους, με κοινωνικές ιστορίες, το βοηθούμε να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα που είναι ένα θέμα για αυτόν, που είναι γενικά ένα πρόβλημα για το ίδιο, και να μπορέσει λίγο να ανταπεξέλθει καλύτερα. Βοηθούμε έτσι λίγο το παιδί μας, διαβάζοντας διάφορα βιβλιαράκια που μιλάνε για τέτοια πράγματα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται
ένας μικρός υπέροχος κύριος που είναι η ιστορία ενός παιδιού με Asperger, το οποίο μπορούμε να το διαβάσουμε σε ένα παιδί και υπάρχουν στον οδηγό που ανέβασες στην ιστοσελίδα σου, έχει και κάποια βιβλιογραφία και στα αγγλικά και στα ελληνικά που μπορεί κανείς να ψάξει, να αναζητήσει και να δει πώς μπορούμε γενικά, τι παραμύθια, τι βιβλία υπάρχουν γι' αυτό. Και για εκπαιδευτικούς και για γονείς και για παιδάκια και για αδέρφια με παιδιά με άσπερκερ. Για ενήλικες υπάρχουν. Και για ενήλικες. Ναι. Και για ενήλικες υπάρχουν. Μπορούμε να διδάξουμε στο παιδί μας το τι να μην λέει, να του γράψουμε σε πάρα πολλές ομάδες, κοινωνικές δεξιότητες, να μπορέσει έτσι λίγο να καταλάβει κάποιες δυσκολίες που μπορεί να έχει, να θελήσει να τις αλλάξει. Τις ομάδες για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να τις βρούμε πού? Σίγουρα σε συναδέρφους που κάνουν ομάδες ή σε εργοθεραπευτές που κάνουν ομάδες. Σχολικοί, εξελικτικοί, ψυχολόγοι που κάνουν ομάδες. Κάνουν ομάδες ή άλλες ειδικότητες παρεμφερείς που μπορεί να κάνουν ομάδες. Μπορεί και εργοθεραπευτές Μπορεί και λογοθεραπευτές να κάνουν ομάδες. Ναι, με βάση το αντικείμενο τους. Με βάση το αντικείμενο τους. Ειδικοί δάσκαλοι μπορεί να κάνουν ομάδες. Δηλαδή, πώς πάει φροντιστήριο ένα παιδί το οποίο πάει μαζί με άλλα παιδιά για να ενισχύσει την ικανότητα του στα μαθηματικά, για παράδειγμα, θα μπορούσε ή μπορεί να έχει, ψάξτε το, ένας ειδικός δάσκαλος να κάνει ομάδες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων. Μπράβο. Ο καθένας φυσικά με βάση τις δεξιότητες που έχει και το αντικείμενο. Ναι, είναι πολύ παραγωγική και η διάγνωση, αλλά και η θεραπευτική παρέμβαση. Ακριβώς. Ψάχνουμε να τα βρούμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είχαμε τονίσει επανειλημμένως την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για τον αυτισμό, ότι είναι καλά να γίνουν κάποια προγράμματα που να είναι και χορηγημένα, ούτως ώστε να μπορούν οι γονείς να παίρνουν τα παιδιά τους σε κάποια προγράμματα εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων που να έχουν σχέση με τη διάγνωση του παιδιού, με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού και να μην επιβαρύνονται πάντοτε με τα έξοδα που, άμα πας να τα κάνεις όλα αυτά ιδιωτικά, θέλεις και 2.000 ευρώ το μήνα, συγγνώμη δηλαδή. Θέλεις. Δηλαδή, να πηγαίνει το παιδί σε ψυχολόγο τακτικά, να πηγαίνει σε φυσιοθεραπευτή τακτικά, σε λογοθεραπευτή τακτικά, σε φυσιοθεραπευτή τακτικά, σε εργοθεραπευτή τακτικά, σε παιδοψυχίατρο τακτικά, σε παιδονευρολόγο τακτικά. Αν γίνονται όλα στον ιδιωτικό τομέα, μιλάμε για 2.000 ευρώ το μήνα. Καθαρά. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε. Γιατί μπορεί οι γονείς που ακούν την εκπομπή αυτή τη στιγμή να νιώθουν ενόχες, να πούμε: εγώ δεν παίρνω το παιδί μου σε τόσες πολλές ειδικότητες. Ναι, μα μπορεί να μην φτάνουν τα χρήματα για να το πάρεις. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι δεν γνωρίζουμε, το ψάξαμε και τώρα στο διάλειμμα να δούμε εάν δίδεται το επίδομα αναπηρίας στα παιδιά με Asperger. Δεν το γνωρίζουμε, άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αλλά αν δεν δίδεται, είναι πολύ καλή ιδέα να δίδεται. Ναι. Και χρειάζεται ευαισθητοποίηση. Γιατί στην Κύπρο έχουμε μάθει να ακούμε μια σοβαρή πάθηση. Σοβαρή εντός εισαγωγικών, μια πάθηση βαρύ εκδοχή, αυτισμός, σοβαρή πάθηση. Ή αναπηρία, σοβαρή πάθηση. Υπάρχουν και άλλες παθήσεις ή αναπτυξιακές διαταραχές όπως αυτή, οι οποίες μπορεί να μην ακούγονται τόσο σοβαρές, αλλά στην αντιμετώπιση τους να θέλουν εξίσου πολλούς πόρους. Γιατί θέλουμε σαν μια κοινωνία εξελιγμένη, σαν μια κοινωνία ανθρωπιστική, σαν μια κοινωνία που δεν πετάμε τα παιδιά μας στον κιάδα, να δώσουμε ευκαιρίες σε όλα μας τα παιδιά. Όσο ιδιαίτερα κι αν είναι το κάθε παιδί. Ακριβώς. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, είναι... Επίσης, να πούμε ότι πολλά παιδάκια που έχουν διαγνωστεί με Asperger διαπρέπουν και ως επιστήμονες και, και ως εξερευνητές και σε διάφορους τομείς. Ακριβώς γιατί έχουν αιμονή, μπορεί να έχουν αιμονή ενασχόληση με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο να το εξελίξουν σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό, που να γίνουν εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Γι' αυτό και βρίσκουμε αυτό το... Τέλος πάντων, αυτό που παρακινεί το παιδί μας, το αντικείμενο που παρακινεί το παιδί μας να ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό, που αρέσει τόσο πολύ, και το στέλνουμε σε αυτό. Αυτό είναι ρομποτική, είναι υπολογιστής, είναι ό,τι έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με μηχανική, με οτιδήποτε, είτε χειροπιαστό, είτε πιο αφηρημένο, του το δίνουμε αυτό, το εξελίσσουμε, ούτως ώστε το παιδί να βρει αυτό το ενδιαφέρον. Μπορεί να είναι μουσική, έχει παιδιά που είναι εξαιρετική μουσική, εξαιρετική στο να παίζουν ένα όργανο, ή πολλοί έχουν μια πολύ ωραία φωνή, ή να συνθέτουν, ή να γράφουν, ή οτιδήποτε, ή να μελοποιούν. Δηλαδή, εξελίσσουμε αυτό το ταλέντο που έχει το παιδί μας και του δίνουμε με αυτό ένα ένασμα, ούτως ώστε να θελήσει αυτό να το επικοινωνήσει και με άλλα άτομα, που είναι εκείνο ακριβώς το στοιχείο που
δυσκολεύει ένα παιδί με Άσπεργκερ. Yeah. Το θέμα της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης. Είναι καλό όχι μόνο οι γονείς που έχουν παιδί με Άσπεργκερ, αλλά και όλοι οι γονείς που έχουμε παιδιά, που είτε έχουν κάτι είτε δεν έχουν κάτι, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να παίζουν με όλα τα παιδιά. Με όλα τα παιδιά και να μιλάμε για την έννοια της φιλίας, πόσο όμορφο πράγμα είναι η φιλία, πόσο ωραίο πράγμα είναι που είμαστε διαφορετικοί. Και πόσο πιο πολύ εμπλουτίζεται η ζωή μας αν κάνουμε παρέα με παιδιά από όλα τα φάσματα. Όχι μόνο τα φάσματα του αυτισμού. Ακριβώς. Και θα σου πω, πέρσι μου έκανε τρομερή εντύπωση το παιδί μου, η κόρη μου, και λέω που δεν πάνε χαμένο όλα αυτά που της λέω, όταν έμαθε πως ήταν τα γενέθλια του γιου μιας φίλης μας, ο οποίος είχε αυτισμό, και είχε καλέσει παιδιά από την τάξη για να απάντησε ότι ένας πως θα πάει, που πήγε η Κυριακή και έφερε παιδιά της ηλικίας που θα πάρει στα γενέθλια. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τα παιδιά αυτά πρέπει να τα συμπεριλαμβάνουμε, όχι να τα κλωτσούμε. Είναι πλούτος. Είναι πλούτος για το παιδί μας να μεγαλώνει μαζί με παιδιά διαφορετικά. Τα κάνουμε τα παιδιά μας πιο ανθρώπινα, τους δίνουμε περισσότερη ψυχή, ευαισθησία, ενσυναίσθηση, ανθρωπιά. Δεν θα κολλήσουν Άσπεργκερ τα παιδιά μας αν κάνουν παιδιά με κάποιο μου σύνδρομο Άσπεργκερ, ούτε αυτισμό. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα για την τελευταία εκπομπή του 2018, που θα είμαι με τη Μαρία Αφροδίση Χαραλάμπους και χωρίς τον Πετράκη, ζωντανά τη Δευτέρα. Άντε! Γεια σας και καλή χρονιά. Θα τα πούμε και τη Δευτέρα εμείς. Αυτός! Παραμονή πρωτοχρονιάς στο Σίγμα. Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, εσύ δεν αλλάζεις κανάλι, γιατί στις 7 και 4...